Τρίτη, 25 του Φλεβάρη, αυτά είναι. Και είμαστε εδώ και έχουμε ετοιμάσει μια φανταστική κομπή για εσά σήμερα. Πολύ ωραίος καιρός σε όλη την Ελλάδα. Λένε ότι και καθαρά Δευτέρα θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Ωραία, είναι άνοιξη. Αλλά το κρυουλάκι το έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε να σας πω με τα αγαπημένα δημητριακά πρωμής, τα δοκίμασες. Βέβαια και τα δοκίμασα και αρέσουν πολύ και στα παιδάκια. Είναι εξαιρετικά. Είναι από την εταιρεία Βιολάντα. Θέλω να σου πω ότι αυτά που κρατάω εγώ είναι μαύρη σοκολάτα. Εδώ ο Κωνσταντίνος έχει του καλαμποκιού. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Και χωρίς προσθήκη ζάχαρη. Έτσι, απλά πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή. Καλά, είσαι πολύ όμορφη σαν παλευκά. Σήμερα, άνοιξε, άνοιξε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις της Βίκης. Όμως πριν από αυτό, πάρετε μια μικρή γεύση του τι έρχεται στην εκπομπή μας. Δείτε για πρώτη φορά μαζί τους κριτές του Just the Two of Us στο backstage της φωτογράφησής τους. Το πίσω θρανίο έκανε πολύ φασαρία, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ο κύριος Φασουλής με την κυρία Σταυροπούλου, πολύ φασαρία. Σε λίγο αποκλειστικά στο Ευτυχείτε. Καλημέρα, Βικάκη μου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε βεβαίως στον κρυό. Σήμερα λέμε η προεργασία, αύριο η εξόρμηση. Και η χθεσινή και η σημερινή μέρα είχαν μια ρευστότητα. Δεν σας έδιναν έτσι μια καθαρή εικόνα είτε στα επαγγελματικά είτε στα οικονομικά αλλά και στις σχέσεις. Και η σημερινή λοιπόν σε ένα μήκος κύματος ίδιο. Αύριο και μεθαύριο όμως είναι ίσως οι πιο βοηθητικές ημέρες μέχρι το τέλος αυτού του μηνός. Κοιτάξτε λοιπόν ο καθένας σε όλους τους τομείς ό,τι μπορεί να επιτύχει. Πολλή προσπάθεια, λίγη θα επιτυγχάνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι όλο και κάτι θα γίνεται για να μην πέσετε σε απεσιοδοξία. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Μην αργοπορείτε αλλαγές, βελτιώσεις και βαθιές τομές. Επιδιώξτε συζητήσεις. Βεβαίως ο Ερμής μέχρι τις 9 του μηνός είναι σε ανάδρομη τροχιά. Ωραία. Και μέχρι τις 5 του μηνός όμως είναι λίγο-λίγο καλύτερος για σας. Οπότε δείτε τι δεν πάει καλά, τι μπορεί να διορθωθεί, τι μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή η άνοιξη είναι λίγο περίεργη, πολύ απαιτητική, θα φέρει γεγονότα. Είναι σημαντικό λοιπόν και το υπόλοιπο του Φλεβάρη και μεγάλο μέρος του Μάρτη να το αξιοποιήσετε με όλους τους τρόπους. Η σημερινή πολύ πιο βοηθητική συγκριτικά με την αυριανή. Και να περάσουμε στους διδύμους. Λέμε αφήστε τα πιο σημαντικά για αύριο που οι συνθήκες θα βοηθήσουν περισσότερο γιατί η σημερινή έχει μια ψιλοβαβούρα. Μια κατάσταση λίγο και από αυτό και από εκείνο και δεν ολοκληρώνονται πράγματα. Αλλά βεβαίως έχετε φύγει πια από τη δύσκολη καμπή αυτή που υπήρχε που τη ζήσατε από τις 4 Γενάρη μέχρι τις 17 Φλεβάρη. Άρα λοιπόν οι προσπάθειες τώρα όλο και κάπως αποδίδουν. Βάλτε για αύριο και για μεθαύριο τα πιο σημαντικά ή τα πιο ευχάριστα. Αυτά που περιμένετε να περάσετε καλά. Και να δούμε τον καρκίνο. Η διέστηση θα σας καθοδηγήσει σήμερα γιατί είναι πολύ σημαντική. Είναι αυτό που λέμε πιάνο στον αέρα του τι πρόκειται να γίνει. Υπάρχει πολλή ρευστότητα, ωστόσο, συγκριτικά με την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα, η σημερινή είναι κατά τη πιο βοηθητική, άρα λίγοι συνδυασμοί κάπως αποδίδουν. Είστε στη φάση που δεν επιτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες, αλλά είναι σημαντικό σήμερα να επικεντρωθείτε σε αυτά που θεωρείτε απαραίτητα ή αυτά που θέλουν λίγη βοήθεια.
και να περάσουμε στο Λέοντα τα σημαντικά, τα ιδιαίτερα, τα γλυκά και τα ωφέλιμα, πότε θα τα κυνηγήσετε και σήμερα και αύριο περισσότερο και μεθαύριο. Το μέσον δηλαδή της εβδομάδας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, πιο ωφέλιμο, άρα προκειμένου να αφήσετε κινήσεις σημαντικές για τη δουλειά, για τα οικονομικά, για τα αισθηματικά σας, για παρακάτω και σήμερα, αλλά πιο πολύ αύριο και μεθαύριο. Και να περάσουμε και στην Παρθένο. Σήμερα λέει δύο φορές να μετράτε και μία να κόβετε. Και αυτό γιατί. Γιατί γίνεται μια βαβούρα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Να κάνουμε τούτο. Όχι. Ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος λέει το κοντό του. Να μην το πάμε έτσι, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, δεν είναι τόσο σημαντικές οι δυσκολίες όπως αυτές που περάσατε πριν λίγο καιρό. Άρα, μπορείτε να βρείτε την άκρη και μάλιστα θέλετε για πιο καθαρή εικόνα σε όλους τους τομείς, αύριο και μεθαύριο. Και το τέλος της εβδομάδας είναι πολύ καλύτερο συγκριτικά με το ξεκίνημά της. Αυτά για να παρηγορηθείτε και να περιμένετε ότι κάποιες προσπάθειες θα αποδώσουν πολύ περισσότερο. Ωραία, και να περάσουμε στο ζυγό. Ρύθμιση, ρυθμίστε. Ρύθμιση μπορεί να γίνει έστω στα μικρά, μια που δεν μπορείτε τα μεγάλα. Τα μεγάλα δεν τα ελέγχετε. Όταν ο χρόνος μας χτυπάει, δεχόμαστε, αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε 100%. Τι κάνουμε? Ψυχραιμία, υπομονή και κοιτάμε τα γύρω-γύρω. Αυτό λοιπόν θα κάνετε και η σημερινή μέρα προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν βάλτε τα δυνατά σας. Αύριο και μεθαύριο καλύτερη προεργασία. Είναι λίγο πιο απαιτητικές ημέρες παντού. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Έμπνευση, διέστηση, δημιουργικότητα. Ελάτε παιδιά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο δεν σας τα χαλάει, αλλά η σημερινή μέρα συγκριτικά με τις δύο επόμενες είναι πιο βοηθητική. Όμως δεν χάνει και η Τετάρτη και η Πέμπτη κάπου. Άρα οι κινήσεις σε όλους τους τομείς και κάπου αποδίδει. Το λέω κάπου γιατί είναι μια γενική πρόβλεψη. Οικονομικά, σχέσεις, οπουδήποτε. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Μεταθέστε τα δύσκολα, λέμε, τα σημαντικά για αύριο. Και αν δεν μπορείτε αύριο και μεθαύριο. Η σημερινή μέρα είναι λίγο πιο μπερδεμένη, δεν δίνει έτσι καθαρό στίγμα είτε στα επαγγελματικά είτε στις σχέσεις ιδιαίτερα, αλλά μέχρι τις 5 του μηνός υπάρχει μια βοήθεια και στα οικονομικά και στα αισθηματικά γενικότερα, μόνο που η σημερινή μέρα θέλει την προσοχή της παντού. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Προτιμήστε σήμερα ακόμα και τα δύσκολα, γιατί η σημερινή μέρα προσφέρεται λίγο περισσότερο, παρότι μπορεί να μην ολοκληρώνονται είτε συζητήσεις, είτε επαφές, είτε προτάσεις, αλλά συγκριτικά με την αυριανή και τη μεθαυριανή, η σημερινή μέρα έχει κάτι πιο βοηθητικό. Επιτυγχάνετε κάτι περισσότερο ή γλιτώνετε κάτι που λες, ας το καλό, έχω και αυτό να αντιμετωπίσω αυτό τον καιρό. Είναι μια μεταβατική φάση, το νιώθετε πιο δύσκολη σήμερα λοιπόν παντού. Και να περάσουμε στον υδροχό. Κάνετε παιχνίδι, παιδιά. Έχετε μια εύνοια μεγαλύτερη παντού και θα την έχετε μέχρι και τις 5 του Μάρτη. Κρατήστε το αυτό. Κλείστε οικονομικές εκκρεμότητες, διεκδικήστε οικονομικά δουλειές. Αισθηματικά ξεμπερδέψτε σχέσεις. Και η σημερινή και ακόμα καλύτερα η αυριανή και η μεθαυριανή. Και να δούμε και τους ηχθείς. Τώρα, παιδιά, αξιοποιείτε την κάθε μέρα. Δεν τη χάνετε. Και η σημερινή μέρα είναι βοηθητική και δεν σας τα χαλάει αυτή η εβδομάδα. Βεβαίως, δεν επιτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ερμής, το δικό σας ζώδιο, είναι ακόμα σε ανάδρομη τροχιά. Ωστόσο, πολλές από τις προσπάθειες σε όλους τους τομείς και στις σχέσεις και στα οικονομικά μπορεί να δώσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ, Βικάκι μου. Λοιπόν, πάω στα παιδιά, σηκώνομαι, και χθες ο Κωνσταντίνος βρέθηκε αποκλειστικά στο backstage του Just the Two of Us. Αλλά τις φωτογράφησες των κριτών, παρακαλώ. Κωνσταντίνε μου. Και του παρουσιαστή, και βλέπετε λοιπόν τα πλάνα εδώ για πρώτη φορά. Just the Two of Us κριτές, λοιπόν, κριτική επιτροπή. Ξεκινάω από τον μόνο κύριο της παρέας στην κριτική επιτροπή, Σταμάτης Φασουλής, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκη Σταυροπούλου και Δέσποινα Βανδύ. Μία από τις πιο δυνατές κριτικές επιτροπές. Ήταν εκεί φυσικά και ο Νίκος ο Κοκλώνης. Ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, μία παρέα. Βίκη Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής έκαναν συνεχώς πλάκες. Ήταν η παιδική χαρά. Πραγματικά δυναμίτιζαν όλο το σετ. Δημήτρης Κουλός, φωτογράφος με άγρυπνο βλέμμα, αλλά και ξέρεις, ρε παιδί μου, σου λέει: έχω και μπροστά μου επαγγελματίες, έχω ανθρώπους του χώρου. Πρέπει να κάνω και λίγο πίσω. Αλλά ο Σκουλός είναι και καταπληκτικό. Δεν το συζητώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και βλέπετε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Μου μίλησαν και έχουν παιδιά. Και πάω, αλλά και δεν μου μιλάνε. Λέει γιατί μου έχουν αφαιρεθεί. Όχι, γιατί μιμούνται Σπυροπούλου. Φαντάζεσαι. Όχι, όχι, παιδιά μας μιλήσανε. Δέσποινα Βανδύ, Μαρία Μπακοδ
δούμε πώς θα αντιδράσουν αν κάποιος διαγωνιζόμενος πάρει στραβά μια κριτική που θα κάνουν. Για πάμε να δούμε τι σου είπαν. Just the two of you. Yes, it is. Νόμιζα θα πεις just the two of three. Πώς είστε σήμερα, φωτογράφηση επίσημη, βλέπω ένα φοβερό κλίμα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα, γιατί μόνο τον εαυτό μου κοιτάω. Κοίταξε, το πίσω θρανίο έκανε πολύ φασαρία, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ο κύριος Φασουλής με την κυρία Σταυροπούλου, πολύ φασαρία. Ήδη ξανά στην κριτική επιτροπή, έχετε υπάρξει στο παρελθόν. Θέλω να πείτε τι διαφορετικό θα κάνετε συγκριτικά με τα προηγούμενα κόνσεπτ που ήσασταν. Τι θα κάνουν αυτοί που θα είναι πάνω στη σκηνή, εμείς θα είμαστε ίδιες. Περιμένουμε πώς και πώς. Αν κάποιος το πάρει λίγο πιο έτσι βαριά, κάποια κριτική την στραβώσει λίγο. Εγώ αυτό το βάζω μέσα στο θα περάσουμε ωραία όλοι μας. Τάλια ανθρώπων, διαφορετικών δηλαδή, θα ακούσει διαφορετικά πράγματα. Δεν θα ακούσει όλο. Το ίδιο και η Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία για πρώτη φορά θα τη δούμε σε κριτική επιτροπή. Και θεωρώ ότι θα βγάλει πολύ ωραία και τη σωστή τη ατάκα, αλλά και το χιούμορ. Έχει δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που του κάνουν θέση για κριτική επιτροπή, αλλά πάντα έλεγε όχι. Καλό είναι να σου πω και ο κύριος Φασουλής ξέρει και όλες τις κυρίες από πολύ παλιά. Θέλω να πω, έχουν κάνει συνεργασίες και με τη Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία ήδη ξεκίνησε ήδη να αυτοσαρκάζεται εκεί με το πώς να στηθεί, πώς θα κάνει, να φαίνεται πιο όμορφη. Ήδη υπάρχει δηλαδή. Θέλω να πάμε λίγο στην οικοκλόνη. Εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει τι έγινε με την Άτζελα. Τελικά. Δεν την ήθελαν από το εξωτερικό. Πώς την είπαμε? BBC. Από το BBC ή η Άτζελα δεν μπορούσε λίγο να εμφανίσει στην Κύπρο. Κοίταξε να ρίξω. Εγώ τον ρώτησα ξεκάθαρα γιατί ποιος, αν δεν ξέρει ο Νίκος, ποιος θα ξέρει. Εμείς τα ξέρουμε. Μου είπε λοιπόν ότι δεν υπήρχε θέμα στην ουσία από το εξωτερικό ή κάτι τέτοιο. Ότι στην ουσία η Άτζελα Δημητρίου λόγω των εμφανίσεών της στην Κύπρο που κάνει και με το Σουάν κάποιες φορές, κάποια Σαββατοκύριακα. Δεν θα προλάβαινε να έρθει να κάνει το γύρισμα και επειδή έπρεπε να γίνει μια συγκεκριμένη μέρα για λόγους της παραγωγής που τώρα αυτό είναι θέμα του. Παραγωγή. Δεν μπορούσε να είναι εκεί. Εδώ, σε εγκαταστάσεις του Open, είχε γίνει δοκιμαστικό με την Άτζελα Δημητρίου, το οποίο δοκιμαστικό είχε ζητήσει η παραγωγή του BBC. Ωραία, μπορεί λοιπόν η παραγωγή να δώσει το OK, αλλά μην προλάβαινε η Άτζελα. Αυτό καταλάβαμε εδώ από τον Νίκο. Μια χαρά όμως φαίνεται. Ότι δεν γίνονται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του γυρίσματος. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, μια χαρά τα έχουν. Ήθελε και η ίδια να έχει το χρόνο να είναι σωστή στις υποχρεώσεις. Πάντως, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι τελικά έχουν πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα, ο Νίκος έχει εκφράσει την επιθυμία του και στην Άτζελα Δημητρίου, όπως καταφέρουμε και τη δούμε σε ρόλο ή σε ρόλο δασκάλας φωνητικής. Εγώ έλα. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι το τρόπο. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε ποιανού τη θέση θα βλέπαμε την Άτζελα Δημητρίου? Μόνο σου τραγουδιστή, ρε παιδί. Όχι, όχι. Κάποιον άλλον εννοείς. Όχι, όχι. Ποιος από την επιτροπή θα θέλατε έτσι. Δηλαδή, ποιον θα μπορούσε να αντικαταστήσει? Εγώ να σου πω κάτι. Κανένα. Δεν είναι κακό αυτό που λέω για την Άτζελα, αλλά είναι τόσο ωραία αυτή η επιτροπή. Είναι πολύ ωραία. Ο καθένας είναι πέφτει από ένα διαφορετικό χώρο. Είναι dream team, έτσι. Είναι τεράστια ονόματα. Όλοι του το χώρο του και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κακά καμένοι. Δεν είναι άνθρωποι που θα πει α, δεν μ' αρέσει, δεν τον βλέπω. Εξαιρετική επιτροπή. Η Άτζελα έχει το ανεξέλεγκτο, παιδιά. Δηλαδή, ηρέμησε, έχει το ανεξέλεγκτο κι εσύ. Είναι ανεξέλεγκτο. Δεν είναι. Πετάει, είναι πιο αθόρμητη. Πες ωραία. Ανεξέλεγκτο, το ίδιο είναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν το λέω αρνητικά. Και μετά μπορεί να φέρνει σε ρίσκο. Δεν παίρνει σε καλούπια. Το μαζέψουν. Αυτό. Ναι, δεν παίρνει σε καλούπια. Δεν μαζεύει τα λόγια τη. Είναι το απρόβλεπτο. Και είναι και ο τρόπος που θα το πει, γιατί είναι ο συγκεκριμένος τρόπος. Δεν μπορεί να την κάνει. Η δεύτερη βανδία που έχει κάνει αυτή την. Έχει υπάρξει κριτική επιτροπή λίγες φορές. Έχει και μια φυσική ευγένεια. Σωστό. Δεν λέω ότι η Άτζελα είναι αγενής. Όχι, απλά έζεται λίγο πιο αυτό. Έχει και μεγαλύτερη. Η Δέσποινα, αυτό που θα πει, θα το πει με έναν τρόπο που δεν θα το στρογγυλέψει τον άλλον. Έχει και πάντα στόχο. Βρίσκει το στόχο της. Είναι σωστή. Έχει και μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία η γυναίκα. Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τηλεοπτική εμπειρία. Ξέρουν μέχρι πού θα το πάνε, ξέρουν μέχρι τι θα πούν. Χωρίς να παρεξηγηθεί κανένας. Θα ζυγίσω, ρε Γρηγόρη, αυτό ήθελα να πω. Τα λόγια τους. Όλοι θα τα ζυγίσουν. Ενώ η Άτζελα δεν έχει δεύτερη σκέψη. Αυτό που νιώθει το πετάει. Εκείνη πάντως την ώρα, και η Δέσποινα μου είπε ότι εγώ μου λέει θέλω αυτό, να βάλω τη δική μου πινελιά στο σοου. Θέλω μου λέει, να το δω από την πιο ανάλαφρη πλευρά. Χωρίς αυτό να έχει μια αρνητική έννοια. Δεν πάμε να κάνουμε μόλι πυρηνική φυσική, ούτε πάμε να κρίνουμε συναδέλφια. Δεν είναι όπως το X Factor που είναι ένα σοου που ο άλλος κρίνει το μέλλον του καριέρα. Θα γίνει τραγουδιστή. Πάνε καθαρά για ψυχαγωγικού λόγου. Να πούμε ότι οι διαγωνιζόμενοι πληρώνονται. Περισσότεροι, σχεδόν όλοι. Όλοι πληρώνονται. Όλοι. Οπότε πηγαίνουν και για περιοριστικούς και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Κυρίως. Πολλά ακούστηκαν για ποιο λόγο πέρα αυτό. Κυρίως. Πληρώνονται και ο άνθρωπος να χρειάζεται τα χρήματα. Πάνε να περάσουν λοιπόν καλά. Και όχι να θίξει τον άλλον επειδή πήγε στο συγκεκριμένο talent show. Και πολύ... και ας μην είναι και φωνά. Και δεν είναι και reality, έτσι. Υπάρχει το πούμε και αυτό. Πολύ καλή χημεία ανάμεσα στις δύο κυρίες που τώρα, αν δεν πάει καλά σε νούμερα, θα γίνει reality, αυτό θα το δούμε. Καλά. Καλά, παιδιά. Θα το δείξει το μέλλον. Στοιχείο reality έχει έτσι κι αλλιώς. Γιατί μπορεί να λέμε και καλά ότι δεν υπάρχει ανάμεσα ζευγάρι ανταγωνισμό. Αλλά όταν όμως θα βλέπει ένα ζευγάρι να παίρνει καλύτερη βαθμολογία ο άλλος και στα προηγούμενα Just the Two of Us. Δεν είναι reality αυτό. Θέλω να σου πω, υπήρχε ανταγωνισμό, δηλαδή κάποιοι το παίρνουν σοβαρά και πατριωτικά σου λέει εγώ θα πάρω πιο λίγη βαθμολογία από τις
Σπυροπούλου. Ειδικά οι γυναίκες θα βγάζουν τα μαχαίρια. Και τα στιλιστικά θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το θέμα. Το θέμα είναι να ανταποκριθεί η κυρία καινούριο στην πρόσκληση, πρόκληση του κυρίου Κοκλώνη και να ακούσουμε δύο αηδόνια μαζί. Παιδιά, εγώ έχω ούτε για αστείο. Ο Κοκλώνης τώρα λέει τι τρέλει. Ενώ ο Κοκλώνης είναι φωνάρα. Κοιτάξτε, μου αρέσει, παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να χορέψω, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Γιατί ο Κοκλώνης δεν έχει αυτοφόβο, είναι πιο αυθόρμητος. Έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ, Κατερίνα. Μην εκτεθώ. Οπότε είμαι αρκετά πιο μαζεμένη. Και πέταξε και βομβάρες και Πέτρο Ιακωβίδη θα είχαμε, που θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το έκανε ο Πέτρος εύκολα. Το έκανε, λες. Το εξήγησε, γιατί γενικότερα, αν προσέξετε και οι συνεντεύξεις, οι τηλεοπτικές είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι ένας άνθρωπος που προσέχει πολύ την εικόνα του και δεν νιώθει πολύ άνετα με τις τηλεοπτικές κάμερες. Όχι, για παίκτη θα πήγαινε. Για coach θα πήγαινε. Για coach. Ο Μαραβέγιας λέει που έστειλε μήνυμα στον Ιωσή Στυροπούλ για να τον ψήσει και μου λέει εντάξει, μου λέει θετικό ήταν στην αρχή. Για παίκτη τον θέλαν και αυτό. Γιατί αυτό ήθελα να πω. Όταν έχεις κάνει κριτική επιτροπή, δεν μπορείς να κάνεις αυτή την καραπάτα. Πολύ ωραία. 14 Μαρτίου εδώ αποκλειστικά στο Open. Λοιπόν, Jazz the Two of Us, ανυπομονούμε. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε μια ιστορία που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και έχει να κάνει με την Πέννη Αγοραστού. Είναι φίλη μου η Πέννη. Γλυκίτα το κορίτσι, ηθοποιός, και τον Αργύρη Πανταζάρα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα περιοδικού ή τη εφημερίδα. Η συγκεκριμένη είναι ζευγάρι. Ναι, γράψανε, έγραψε. Και φιλοξένησαν μάλιστα και δηλώσεις. Και δηλώσεις, ναι, ότι μιλήσανε, επικοινωνήσανε μαζί με την Πέννη Αγοραστού και ότι με τον Πανταζάρα, με τον Αργύρη Πανταζάρα, ότι είναι ζευγάρι. Αυτό γράφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε η εφημερίδα. Ναι. Όμως μας μιλάει αποκλειστικά εδώ ο Κατερίνα μου και τα ξεκαθαρίζει όλα. Γιατί αυτά τα παιδιά ξέραμε από παλιά, εκτός από συνάδελφοι και πάμε τα λοιπά, να ότι είναι πάμε να δούμε τι είπε στο Σωτήρη Καραμίτζα η Πέννη. Για να τη δούμε. Σε περιμέναμε, θα σε πετυχαίναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε πετύχουμε. Μάλιστα, γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση. Ισχύουν όλα αυτά ή όχι που γράφονται? Θα σε πάω και στο θέατρο. Εννοείται. Ισχύουν ή όχι? Λοιπόν, νομίζω ότι έχω απαντήσει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχω δώσει τις απαντήσεις μου. Μάλλον έχει γίνει κάποια παρεξήγηση, δεν ξέρω. Γιατί με ρώτησαν εμένα αν είμαι ευτυχισμένη. Όμως ποτέ δεν είπα με ποιον είμαι ευτυχισμένη, αν είμαι με τον Αργύρη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο. Ερωτήθηκα απλά αν είμαι ευτυχισμένη και εγώ απάντησα ναι, είμαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι όλο. Είστε φίλοι με τον άνθρωπο? Είμαστε φίλοι. Πόσες φορές ακόμα θα το πω, είμαστε φίλοι. Φαντάζομαι ενοχλήθηκε και αυτός με όλο αυτό που έγινε. Ενοχλήθηκε. Δεν ξέρω, θέλετε να το ρωτήσετε τον ίδιο. Θα το ρωτήσω κάποια στιγμή. Ωραία. Εσείς τώρα που πάτε. Γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος του. Όχι, αλλά προφανώς. Αλλά φαντάζομαι ότι στο τηλέφωνο θα μιλήσετε και θα πάτε. Πάρε την τάδε. Εντάξει, γελάσαμε κιόλας. Ναι. Λίγο αυτό. Ναι. Εσύ όμως δεν έχεις πει κάτι. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι με κάποιον ή είμαι αυτόν και έτσι από εκεί προέρχεται το. Εγώ είμαι μόνη μου. Από εκεί τρομάζω λίγο. Ναι. Από το μία φράση είμαι ευτυχισμένη. Μα με ρώτησε η δημοσιογράφος, είσαι ευτυχισμένη? Ναι, είμαι ευτυχισμένη. Αλλά δεν είπα αν είμαι ευτυχισμένη. Ούτε στο με το. Θα πει κάποιος αν είπες κάτι και ίσως από εκεί πέρα πιάστηκε. Όχι. Όχι, όχι. Γιατί δεν λέω πράγματα off the record με κάποιους που δεν ξέρω, δεν είναι φίλοι μου, δεν είναι κάποια δημοσιογράφος φίλοι μου. Για να σου πω κάτι, ναι, είμαι. Γιατί ήταν κιόλας και 9 η ώρα το πρωί, με πήρανε 10, μόλις είχα ξυπνήσει. Πουρνό. Οπότε ναι. Λοιπόν, θα σα πω τι έχει συμβεί. Πιάσανε στον ύπνο. Η Πέννη Αγοραστού είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στο θεατρικό σανίδι. Έχει κάνει προσπάθειες, τώρα έχει ξεκινήσει. Παίζει και στο Έλα στη θέση μου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί και καλό κορίτσι. Δεν ξέρει όμως από το χώρο πώς να το διαχειριστεί. Την πήραν τηλέφωνο όντως. Και προφανώς η κοπέλα θα τη ρώτησε γενικώς, είμαι ευτυχισμένη, θα πει είμαι. Και δυστυχώς σε συγκεκριμένη εφημερίδα, επειδή στο παρελθόν έχουν κάνει και σε μένα. Δηλαδή έχουν πάρει μια ευτή δηλώση, έχουμε αρκετά σκηνικά με τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Βέβαια υπάρχουν και αξιόλογοι συνάδελφοι. Εγώ με ποια μιλάμε, την Νίκη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Νίκη Κότσου. Η Νίκη Κότσου, η Νίκη. Πολύ καλή. Η Νίκη ήταν που έκανε τη συνέντευξη. Νομίζω ναι. Κάποια παρεξήγηση θα είχε. Ήταν και πρωί και η Νίκη είναι και εξηγημένο. Συγγνώμη. Είναι πολύ καλό παιδί. Νίκη Κότσου τώρα δεν τίθεται θέμα ότι γράφει μπουρδές, δεν το συζητάμε για την Νίκη. Προφανώς κάτι ρώτησε αν είσαι ευτυχισμένη. Θα εννοούσαμε τα δημοσιεύματα με τον Αργύρη Πανταζάρα. Γενικότερα, σε παίρνει ο άλλος ο δημοσιογράφος 9 ώρα το πρωί. Σου λέει καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά εσύ? Είσαι ευτυχισμένη? Τι θα πεις, είμαι βουτυγμένη στην κατάθλιψη και είμαι μέσα στη δυστυχία. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Είμαστε εδώ για πρώτη φορά στην εκπομπή μας και καθαρίζω ότι δεν είναι ζευγάρι. Είναι πολύ καλοί φίλοι. Ίσως παρεξηγήθηκαν οι φωτογραφίες. Μωρέ, ποιες είναι οι φωτογραφίες? Να σας πω κάτι. Περίμενε τώρα. Και εγώ τον Γρηγόρη έτσι τον φίλησα έξω. Ακριβώς. Εσύ δεν έχεις κολλητό φίλο? Γιατί εγώ έχω κολλητό φίλο άντρα, ρε παιδί μου, και μπορεί και να φιληθώ μαζί του και να κάνουμε και χαβαλέ. Τι σημαίνει δηλαδή? Καταρχάς μια φωτογραφία τον έπιανε να δει αν έχει πυρετό. Ναι, σωστά.
Η άλλη τον είχε αγκαλιά. Κοίταξε, δεν είναι ερωτικές φωτογραφίες. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι κάτι παίζει ερωτικό, μπορεί και να το παρεξηγήσει. Θα το μεταφράσει. Αν ξέραμε ότι είναι ξέρω εγώ κολλητή 255 αυτό. Χρόνια, θα λέγαμε μορτήτρια αυτέ τι που έχουν οι φίλοι. Αν δεν είχαν τίποτα, τώρα του έχει μπει η ιδέα. Μπα και κάνουμε τίποτα στο μέλλον. Έτσι. Είναι πολύ όμορφα παιδιά και οι δύο. Καλέ, άνετα θα μπορούσαν και να είναι και ζευγάρι και να είναι και ευτυχισμένοι και σα λέγω ότι ξέρω ότι μπαίνει και πολύ καλό κορίτσι. Αλλά τώρα προφανώ είναι μια παρεξήγηση. Και οι γυναίκε τρελαίνουν για πανταζάρι. Καλέ, όλε μου φίλε αυτό. Τι πράγμα και αυτό εδώ και φίλοι δικοί. Έρωτα ο Αργύρης Πανταζάρας για όλες. Θέλω να σας πω το εξής, ότι ο Αργύρης Πανταζάρας, πέρα από μια σχέση πολύ γνωστή που είχε στο παρελθόν με την Έλλη Τρίγκου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δημοσιοποιεί την προσωπική του ζωή. Πολύ καλά κάνει. Και πώς το λένε, οι επαγγελματικές του επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Προσεγμένες. Να, εδώ τον βλέπουμε στο κόκκινο ποτάμι. Το βλέπουμε εδώ. Σκίζει κυριολεκτικά. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέχει πάρα πολύ. Ίσως να μην θέλει και αυτός να βγει κάτι παρέξω από την προσωπική του ζωή. Και καλά κάνουν τα παιδιά. Συμπέρασμα είναι να μην παίρνουν οι δημοσιογράφοι συνέντευξη 9 η ώρα. Εμένα η Νίκη με παίρνει πιο αργά πάντα. Ας πίνει ένα καφέ ή παίρνει το πρωί, 9 και 5 να είναι σίγουροι. Βρέχει το παιδί Νίκη, ξυπνάει. Δεν μπορεί το κορίτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε έναν συγκλονιστικό πρωταγωνιστή. Θα σηκωθείς. Πάμε πολύ. Θες να σηκωθούμε. Πάμε να σηκωθούμε. Μην με πάρεις καμιά αγκαλιά και πούνε είσαι ευτυχισμένη. Είναι πολύ ξεχωριστό. Έλα, βγάζω εγώ φωτογραφία. Από την επόμενη Δευτέρα. Πού να κάτσω. Πού να κάτσω. Θα πάω από εκεί. Εσύ πού σε βολεύει. Εγώ δεν έχω τέτοια. Εμένα με βολεύει τα φώτα είναι. Εγώ πού βολεύω. Εδώ λοιπόν τον έχουμε. Ο ένας και μοναδικός μακεδονικός χαλβάς. Εδώ τον έχουμε. Γιατί θα είναι μαζί τη μόνη Δευτέρα που αγαπάμε. Που έρχεται την επόμενη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα. Αν εσάς η καθαρά Δευτέρα δεν είναι συνυφασμένη μακεδονικού χαλβά, τότε με τι είναι. Και κοιτάξτε εδώ πόσα μας έχουν φέρει. Παιδιά, λοιπόν, δοκίμασα το συγκεκριμένο μακεδονικό ταχίνι με μέλι. Θα πάθετε σοκ. Είναι συγκλονιστικό. Κάθε πρωί να το βάλετε στη φρυγανιά σας, στο ψωμάκι σας. Και έχει και να σας πω με μαστίχα χείου, με κακάο, με πορτοκάλι. Δεν ξέρω, το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Αν έχετε δοκιμάσει τα συγκεκριμένα προϊόντα του μακεδονικού χαλβά, θα μείνετε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Έλα μου. Λοιπόν, είναι από 100% αλεσμένο σουσάμι για να γίνει το ταχίνι. Είναι απόλυτα θρεπτικό και είναι ένα έδεσμα που εδώ και 90 χρόνια συνοδεύει το τραπέζι λοιπόν, τη καθαρά Δευτέρα. Επίση, θέλω να σα πω ότι στην ιστεία πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τη διατροφή σα. Και να είναι νόστιμη και συγκεκριμένη. Εδώ έχει φρουκτόζη. Το βλέπετε. Υπέροχο είναι. Εδώ μιλάμε για τροφές οι οποίες έχουν ενέργεια, σας δίνουν ενέργεια, σας δίνουν δύναμη και δεν περιέχουν ζάχαρη. Δηλαδή το συγκεκριμένο είναι με φρουκτόζη. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Και ταυτόχρονα πάμε κάτω στους χαλβάδες να δείτε πόσες πολλές γεύσεις καλά. Δεν το πιστεύω. Βγάλετε και με στέβια. Ορίστε. Μακεδονικός χαλβάς. Αυτός εδώ που βλέπετε. Με σοκολάτα, αλλά μέσα δεν περιέχει ζάχαρη. Εγώ, ας πούμε, δεν τρώω ζάχαρη. Τρώω στέβια αντί για ζάχαρη. Πόσες επιλογές έχει αυτός ο μακεδονικός χαλβάς. Κοιτάξτε εδώ. Με μέλι, καταπληκτικός. Εδώ, με γεύση βανίλια, γευστικότατος, αυτός είναι ο αγαπημένος των γονιών μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να μας θυμίσεις πώς μπορούμε να καλέσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να περάσουμε μαζί την καθαρά Δευτέρα εννοείται. Βέβαια και να κερδίσουν και δώρα. Στέλνοντάς τους μία πρόταση και ταυτόχρονα για ένα πολύ καλό σκοπό. Βεβαίως. Λοιπόν, μπαίνουμε στο www.agapamedevtera.gr και μπορούμε να προσκαλέσουμε ένα φίλο μας να μπει και στο διαγωνισμό για τη μόνη Δευτέρα που αγαπάμε, συνοδευόμενη πάντα με το μακεδονικό χαλβά. Και 20 τυχεροί θα κερδίσουν πάρα πολύ μεγάλα δώρα. Και βοηθάνε και το έργο του Σωματείου Πνοή οι συμμετέχοντες από το. Για δοκιμάστε εδώ την ώρα. Μακεδονικό χαλβά. Με εσπρέσο. Εδώ, δοκίμασε και αυτά εδώ. Είναι έτοιμα. Έχεις δίκιο, ναι. Να, και εδώ καταπληκτικά. Και υπάρχουν και τα ατομικά. Τα ατομικά είναι πάρα πολύ ωραία. Τα ατομικά είναι. Να και το site που σας λέμε για να στείλετε την πρόσκληση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και ταυτόχρονα μέρος των εσόδων πηγαίνει στην Πνοή που κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Να ξέρετε και μπράβο στο μακεδονικό χαλβά για την πρωτοβουλία του. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε και τα μικρά. Τα συγκεκριμένα σνακ, αυτό α πούμε είναι με σοκολάτα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία για μέσα στην καθημερινότητά σα. Μαγικό είναι. Δηλαδή, στη δουλειά σα. Και είναι για όλο το χρόνο, εντάξει. Εμείς λέμε ότι ο μακεδονικό χαλβά είναι. Εντάξει, συνυφασμένος με την καθαρά Δευτέρα, αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι σαν γλυκό τον επιλέγω όλη τη χρονιά. Θρεπτικότατο. Θρεπτικότατο. Είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολλοί διαιτολόγοι, να ξέρετε, και διατροφολόγοι βάζουν. Εγώ σας το λέω επειδή συνέχεια πηγαίνω σε διατροφολόγους για να προσέχω τη διατροφή μου. Βάζουν αντί για γλυκό και σοκολάτα, χαλβά. Η καλύτερη επιλογή λοιπόν είναι ο μακεδονικός χαλβάς. Και είναι και για τα παιδιά, ωραία. Κατερίνα, να ξέρεις. Καλά, εννοείται. Για να δοκιμάστε εδώ πάρα πολύ. Εννοείται τι. Δοκίμασα την απλή γεύση που είναι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε απειροελάχιστα λεπτά. Θα τα μετρήσω τώρα με το ρολόι. Είμαστε μαζί. Πάμε. Η Μυρσίνη από τις Άγριες Μέλισσες αποκαλύπτει για πρώτη φορά ποιος είναι ο πατέρας των παιδιών της. Αλλά έχω να σας πω ότι η Μυρσίνη
σε λίγο αποκλειστικά στο Ευτυχείτε. Και την Καρμπιδιόνηση Σχοινάς για πρώτη φορά μετά την ένοπλη ληστεία σε βάρος τους. Σε λίγο αποκλειστικά στο Ευτυχείτε. Παιδιά, το ότι μπαίνει ο γιος μου μεγάλος μέσα και μου τραγουδάει Snake μπορεί να μου κάψει το κεφάλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο MasterChef, το οποίο έγινε και χθες κυριολεκτικά πανικός. Αχ, έχει ξεκινήσει και σε εμάς εδώ ήδη η ένταση, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η είδηση είναι ότι μαγείρεψε η Κατερίνα. Να το γράψουμε αυτό, είναι η είδηση. Μαγείρεψε, αλλά τελικά πέταξε το πιάτο όπως είναι στο τενέκι. Γι' αυτό είναι και πρωτοτήμα στα sites, το είδα παντού. Δεν το δοκίμασε κανείς, δεν ξέρει κανείς πώς μαγειρεύει, ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι. Με συγχωρείτε. Όχι, ξέρει πώς μαγειρεύει, για να φτάσει εκεί που έφτασε. Το πέταξε λοιπόν στα σκουπίδια, έμειναν πραγματικά άφωνοι οι κριτές και οι παίκτες, σου λέει, το έκανε εκτός ασφαλούς γιατί έχει την κάρτα ασυλίας και οπότε δεν θα πάθει κάτι αν δεν βγάλει πιάτο. Το θέμα είναι όμως ότι η Κατερίνα και ο Γιώργος τα βρήκαν off camera που έλεγαν στο σπίτι. Τα είπαν. Δεν τα πολύ βρήκαν. Θα λένε απλά μια καλημέρα. Εκεί κατέληξαν τελικά. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν κατά μία είναι. Πώς κάνουν και οι πολιτικοί. Έτσι. Να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί πραγματικά είναι όλα πάρα πολλά. Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση. Μάλιστα. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το reality έχει αναδείξει αυτά τα δύο πρόσωπα μέχρι στιγμής πρωταγωνιστές. Πάμε να πάμε μια μικρή γεύση το χθεσινό επεισόδιο. Ο Γιώργος χθες το βράδυ ήρθε, με έπιασε και μιλήσαμε. Μέσα να τα πούμε off camera, Κατερίνα. Όποτε θες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Κατηγορήθηκα ότι όλο αυτό το έκανα για το Θεό Αθήνε, ότι από τη στιγμή που έχω πάρει αυτήν την έρμη, την κάρτα, δηλαδή αυτή η κάρτα, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι η κάρτα είναι περισσότερο βάρος και δεν είναι δώρο. Με την Κατερίνα μιλήσαμε χτες το βράδυ. Δεν καταφέραμε να λύσουμε κάτι. Έχουμε διαφορετικούς λόγους που έχουμε μπει μέσα στο παιχνίδι. Μιλήσαμε για την παρεξήγηση που έγινε στο πλατό. Θεωρητικά αυτή έχει ακούσει κάποια λόγια για μένα και γι' αυτό, όχι για μένα, για εμάς σαν σύνολο, για την ομάδα. Και δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο κοινό σημείο στο να είμαστε καλά μαζί. Θα λέμε μια καλημέρα και ο καθένας θα κάνει αυτό που ήρθε να κάνει. Εμείς ψάχνουμε τα τρία καλύτερα πιάτα. Έχω πορωθεί λίγο. Θέλω να αποδείξω το ότι δεν βρίσκομαι τυχαία εδώ. Το ότι κάτι υπάρχει πέραν το ότι ασχολούμαι με τρίχες, το ότι μπορώ και να μαγειρέψω. Αυτός που κερδίζει το πλεονέκτημα για τη δοκιμασία που ακολουθεί και είναι η Μαρία. Θέλουμε ένα πιάτο που να πρωταγωνιστεί το ψωμί. Έχω σκεφτεί να φτιάξω κάτι σε πουράκι. Τα λεπτά, εντάξει. Εντάξει, καλά είναι. Δεν προλαβαίνω εγώ τώρα να κάνω κάτι άλλο. Μαλακίες πληρώνονται, παιδιά. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω άλλο ψωμί. Πάρε ψωμί! Ούτε καν. 60 δευτερόλεπτα! Η Κατερίνα κάτι πέταξε. Πέταξε το πιάτο της. Κατερίνα, τι πέταξες? Πάει. Το πιάτο. Ναι. Όλο το πιάτο. Ναι, ναι. Γιατί? Όχι για το πιάτο το έφαγα στην άκρη. Δεν βγάζω πιάτο. Γιατί, τι έγινε? Δοκίμασες και δεν σου άρεσε? Δεν βγαίνει πιάτο, τέλος. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε η κάρτα ασυλίας, σίγουρα θα το σκεφτόταν λίγο περισσότερο, να πετάξει το πιάτο της. Α, πες μας, βρε Κατερίνα, τι συνέβη? Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Ωραία. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπόρεσα να φανώ αντάξει. Γενικώς στη ζωή μου είμαι ή όλα ή τίποτα. Συχαίνω με το μέτριο. Κάνοντας αυτή την κίνηση, είσαι αυτόματα προτινόμενη. Γιατί δεν έχουμε κάτι να δοκιμάσουμε. Είμαι περήφανη, ναι, το ξέρω. Και θα πληρώσω το τίμημα. Το έκανε για κάποιο λόγο?
Αυτή τη φορά σε λέει η φάρσα από τα πουράκια που έχει φτιάξει. Έχω τα νεύρα μου τώρα. Τον εαυτό μου. Αυτή η προσθήκη στη διαδικασία μιας κάρτας ασυλίας δεν είναι «έχω μια κάρτα, κάτσε να πετάξω ένα φαγητό γιατί δεν μου κοστίζει κάτι, την επόμενη φορά θα προσπαθήσω παραπάνω». Το λέω σε όλους και το λέω πολύ ειλικρινά. Είναι άλλη η χρήση της. Θα πρέπει να είναι άλλη η χρήση της, Κατερίνα. Δεν σκοπεύω να κάνω χρήση της κάρτας. Άρα, Γατόπουλε, πού είσαι. Πού είσαι, Γατόπουλε. Τσάμπε. Συγγνώμη. Πάμε. Μη ζητάς συγγνώμη, εσύ. Ρε, Κατερίνα. Όλα καλά. Θέλω μια αγκαλιά. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Καινούργια αρχή. Ναι. Το αφήνουμε πίσω. Ναι. Ε, ναι. Ήταν σαν να μου την έδωσε την αγκαλιά, ο μεντοράς μου. Εγώ δεν αλλάζω το χαρακτήρα μου. Εγώ αυτή είμαι. Και όπως μπήκα με το κεφάλι ψηλά, έτσι θα φύγω και με το κεφάλι ψηλά. Αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και δεν λειτουργήσε εκτός ασφαλούς. Και θα το δεις σε λίγο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν η Κατερίνα έκανε χρήση της κάρτας, ναι, τι θα γινόταν? Τίποτα. Δεν θα έβγαινε προτινόμενη. Σήμερα αλλά επεισόδιο. Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της κάρτας. Θα το δούμε, ναι, απόψε. Στο απόψινό... Δεν θα την κάνει. Στο απο... Εάν δεν την το κάνει. Είπε, δεν έχω σκοπό να κάνω. Ρωτάω αν έκανε. Δεν θα ήταν προτινόμενη. Δεν θα ήταν προτινόμενη. Ακόμα και που πέταξε το φαγητό. Αλλά η την κάρτα, από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, δεν ξέρω αν έχω καταλάβει λάθος που το παρακολουθώ. Την κάρτα, αν τη χρησιμοποιούσε τώρα, που δεν θα τη χρησιμοποιήσει, την παίρνει άλλος μετά. Τελειώνει. Πάει αλλού σε άλλα χέρια η κάρτα. Εγώ έτσι έχω καταλάβει. Μάλιστα. Απλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει πώς μαγειρεύει η Κατερίνα. Μα δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Η Κατερίνα και... μόνο για το Όσκαρ είναι, δεν έχεις δει τη φοβερή ερμηνεία Μάρθα Βούρτση. Και δεν μπορώ τα Μάρθα Βουρτσέικα. Η κάρτα είναι βάρος. Όπως και η ομορφιά είναι βάρος και δεν οδηγεί που τουλάχιστον. Δεν τα μπορώ αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά, νομίζω ότι παίζουν ένα μονόπρακτο εκεί μέσα. Είναι λίγο σαν κανονικότατα. Εγώ είμαι περήφανος άνθρωπος, δεν μπορώ. Αυτά δεν θα μαγειρέψω, θα το πετάξω. Συγγνώμη που πέταξα το φαγητό. Δεν το δίνω σκριτ. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Ένα διαγωνισμό μαγειρική. Μαγειρεύει το πα. Αυτό που λέγαμε. Δεν βλέπω είναι θέατρο λίγο... όμω από την Κατερίνα. Εγώ. Απλώ βλέπω θέατρο. Τι βλέπεις πόσο καλή ηθοποιός είναι. Βλέπει τηλεόραση, όχι θέατρο. Όχι, δεν βλέπω θέατρο. Σύριαλ, τι βλέπει. Σαπουνόπερα. Δεν βλέπω θέατρο. Μην με τώρα με προκαλεί, γιατί μπορώ να καταλάβω κάποιο αν παίζει θέατρο. Το έχω σπουδάσει το έργο. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται. Η συγκεκριμένη, ακόμα και τα δάκρυά τη, δεν είναι κροκοδίλια. Ενώ α πούμε χθε το μαράκι που εγώ τη συμπαθούσα, άρχισε να μην τη συμπαθώ το καλό, το κοριτσάκι, το ήσυχο, το οποίο μόλις πήρε εξουσία, έδειξε το χαρακτήρα της. Η συγκεκριμένη. Δίστανται η γνώμη στο Twitter πάντως. Εγώ βλέπω μάστερ σε αυτό το Twitter για την Κατερίνα. Τι λένε, για πες, εγώ δεν έχω Twitter. Για την Κατερίνα. Δηλαδή δεν είναι όλα θετικά έτσι όπως τα παρουσιάζει. Καλά, δεν είπαμε ότι είναι. Πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Ότι είναι η Μαρία Τερέζα. Όμως δείχνει το χαρακτήρα της. Ότι είναι ένα σκληρό κορίτσι το οποίο μπήκε μέσα εκεί για να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν θέλει να φτάσει στον τελικό. Και κάνει τα πάντα για να δείξει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Το χαρακτήρα της πώς είναι. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό το σκηνικό που είπε, γύρισε και είπε ότι. Που είπαμε, παιδί μου, ότι δεν είναι σωστό που την είπανε ότι είναι κομμότρια. Ναι. Πάρα πολύ όμως στο Twitter έτσι τα βάλανε με την Κατερίνα, παρόλο που είχε ακούσει αυτό, επειδή γύρισε τους είπε τους άλλους αμόρφωτους. Ναι, κατάλαβε. Θέλω να σου πω ότι η παραγωγή, και καλά κάνει, έχει αναδείξει ένα πρόσωπο που εξυπηρετεί ακριβώς το reality του πράγματος. Βρήκε και τον Γιώργο. Θα πάω και στον Γιώργο. Βρήκε και τον Γιώργο ένα παιδί που ζει στο εξωτερικό και έχει μεγαλώσει με μια άλλη κουλτούρα, που τα βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από την Κατερίνα, και έβαλε αυτούς δύο για να εξυπηρετηθεί στο reality. Τελεία, τόσο για απλά. Μένα, για μένα, παιδιά, σε αυτό το reality δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο μέχρι στιγμής. Είναι λες και τους διαλέξαν με κακιόμετρο. Ποιος είναι ο πιο περίεργος, ο πιο κακός, ο πιο αδίστακτος, ο πιο αλαζόνας, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο. Πάμε στον Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι φίλος του Γιώργου από την πρώτη στιγμή και μάλιστα υπήρξε και αρχηγός. Και αντί να είναι ο ίδιος υποψήφιος για αποχώρηση και να πάρει την ευθύνη ουσιαστικά της ομάδας, την πλεομάδα, να δεν κάνω λάθος, έβγαλε το Γιώργο. Ναι. Βοηθήστε με, ρε παιδιά, λίγο. Τζορτζέλα, Τζορτζέλα, ποιο βρήκαμε. Ωραία, λοιπόν, και βρήκαμε τον κολλητό του, τον Τάσο Πρίφτη, που μιλάει στην Χριστιανά Κοκλατζή και λέει, τα δύσκολα χρόνια τα οποία βλέπουμε το παιδί εδώ πέρα, είναι σαν αδέλφια ο Ηλίας μαζί με τον Τάσο. Τα δύσκολα χρόνια τα οποία έχουν περάσει όταν ήρθαν από την Αλβανία στην Ελλάδα, το όνειρο που έχουν να ανοίξουν ένα εστιατόριο, αλλά και για την κοπέλα πρώτη φορά θα μάθουμε του Ηλία που είναι στο εξωτερικό και έχει μιλήσει στην Κοπεχάγη. Καλά, έχει αναφέρει με στο παιχνίδι. Για πάμε να δούμε.
μας λέει ο κολλητός του. Ένα αγωνίζει τι λένε. Ρε φίλε, είναι πόσο καιρό έχουμε μπροστά μας, θα το δείξει. Καλώς, εντάξει, ναι. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Σπίτι και σε έχει... Ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχω ακούσει κάτι μέσα στο σπίτι με από να λέει κάποιο τέτοιο πράγμα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι ο κολλητός του Ηλία. Θέλω μαζί να ξεδιπλώσουμε έτσι λίγο τη ζωή του, γιατί γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από πολύ μικρά παιδιά εδώ στον Πειραιά. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Ο Ηλίας ήταν πρώτα φίλος με την αδερφή μου. Γνωριστήκαν στη σχολή στη ΣΚΙΠ, εδώ στο Πειραιά. Και αργότερα μου τον γνώρισε η αδερφή μου και εκεί κόλλησε όλο το. Έγινε χημεία. Και οι δυο σας έχετε έρθει από την Αλβανία. Κατάγεστε από την Αλβανία, παρότι έχετε έρθει από πολύ μικρή στην Ελλάδα. Γενικότερα αντιμετωπίσατε το ρατσισμό. Νομίζω αυτό ήταν επειδή ήταν η κοινωνία τότε ήταν πιο κλειστή και. Σαφώς είναι δύσκολο να έχεις καινούριους ανθρώπους σε μια χώρα, αλλά μας βοηθήσαν αρκετά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ρατσισμός. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί μας βοηθήσαν αρκετά. Είναι πολύ μονομερής ο ρατσισμός που είχαμε, δηλαδή, πολύ μικρός. Δηλαδή, δεν μπορείς να σταθείς σε αυτούς τους ανθρώπους, τους λίγους, για να σου κόψεις τα φτερά. Έχει περάσει δύσκολο, Ηλία, στις κουζίνες και γενικότερα στη ζωή. Μπορώ να πω στη ζωή του δύσκολα, από μικρό παιδί υπήρχαν δυσκολίες. Ποιες είναι αυτά? Γενικά οικογενειακές καταστάσεις και όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα και έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει και έχει δει από 20 χρονών στο εξωτερικό από μόνος του. Στην Κοπενχάγη τελευταία ζούσε, πώς πήρε την απόφαση να λάβει μέρος στο ελληνικό MasterChef? Στην Κοπενχάγη. Με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει θέλω να πάω στο MasterChef και του λέω κάνε τον ήρωα στην πραγματικότητα αφού θέλεις να το κάνεις και πιστεύω θα πας ψηλά, θα το καταφέρεις. Και εκεί την κοπέλα του στην Κοπενχάγη. Ναι, η κοπέλα στην Κοπενχάγη τον περιμένει να γυρίσει. Ναι. Τον στηρίζει. Τον στηρίζει, δεν λέει τίποτα. Είναι αυτοκόλλητη. Τα παιδιά είναι καλό σεφ, γιατί είπε ότι δούλευε στην Κοπενχάγη. Mm-hmm. Και γνωρίζω πολύ καλό ότι στην Κοπενχάγη δουλεύουν κορυφαίοι. Είναι εξαιρετικός και έχω την αίσθηση ότι το τεστ δημιουργικότητας που είδαμε χθες θα είναι ο νικητής. Δηλαδή με το πιάτο του πάθανε πλάκα όλοι. Τους ενθουσίασε. Είναι ένα παιδί πολύ ταλαντούχο, αλλά αυτό που έκανε που δεν ανέλαβε την ευθύνη όταν έχασε η ομάδα του. Είναι ξενοφοβία. Για μένα είναι μείον. Ακριβώς. Και γενικά να σας πω κάτι. Επειδή συνέχεια λέμε πέρασε δύσκολα. Δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει περάσει. Κοίταξε και ο φίλος του. Ότι δεν βιώσαμε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι δυσκολευτήκαμε. Δεν βιώσαμε το ρατσισμό. Είμαστε από την Αλβανία. Μας βοήθησε αρκετά ο κόσμος. Μίλησε πολύ ωραία το παιδί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστός, πολύ σωστός. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κυρίως τον έχουν χαρακτηρίσει αρνητικά λόγω της συγκεκριμένης κίνησης. Που δεν το πήρε πάνω του, ρε παιδιά, ήμουν αρχηγός, μπορεί να τα κάνει. Εντάξει, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή έχει δείξει ένα δείγμα λίγο ότι... Απλά, ρε παιδιά, ξέρετε τι με συναχωρεί, τόση ώρα καθόμαστε και μιλάμε για χαρακτήρες. Δεν λέμε, έπρεπε να ρωτήσω εγώ για να μου πεις τι εξαιρετικό σεφ. Ποιος μαγειρεύει πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε για reality μαγειρική. Σε μένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει να κάνω κολλητό με τον άλλον. Με ενδιαφέρει ποιος είναι καλό σεφ. Αλλά Κατερίνα μου, αν δεν υπήρχε όλο αυτό που σχολιάζουμε, δεν θα το βλέπε και τόσο πολύ ο κόσμος. Επίσης αλήθεια είναι Θέλω να σου πω ότι έχουν πέσει όλα μέσα σε ένα μίξερ και το μεγαλύτερο υλικό σε αυτό το μίξερ είναι το reality. Τελεία. Ο κόσμος ταυτίζεται κιόλα. Πέρα από τις μαγειρικές ικανότητες. Και με χαρακτηριστικότητες, βέβαια. Πάντως η μαγειρική είναι αυτό το reality και θα πάμε σε κάτι στα πόνευμα ενός άλλου reality. Ακριβώς το βράδυ πραγματοποιήθηκαν τα εξαιρετικά βραβεία του Madame Figaro με πρέσβυρα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου φέτος. Εκεί λοιπόν, Χρύσλα μου, ήταν και η Έλληνα Χριστοπούλου. Εκεί βέβαια ήταν Έλληνα Χριστοπούλου χειροκρότηση. Αλλά και άλλες από το GNTM. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τι λέει ακριβώς η Έλληνα Χριστοπούλου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Και λέει ότι ανήκω στο δυναμικό του Στάρ. Ενώ την πίτα δεν την είδαμε ποτέ και μάθαμε. Ότι δεν καλέστηκε κιόλα. Ακριβώς. Και δεν κλήθηκε και στην πίτα όταν έγινε η κοπή της πίτας. Και καλέστηκε, το ίδιο. Κλήθηκε. Α, κλήθηκε. Το καλέστηκε είναι λάθος. Το καλέστηκε είναι. Okay, ευχαριστώ. Είναι της νέας δημοτικής τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν κλήθηκε για την πίτα, δεν προσκλήθηκε. Να πούμε το τελείως σωστό. Το κοπή την πίτα. Το κοπή την πίτα και η Βίκυ Καγιά. Η Βίκυ Καγιά, θυμάσαι τι είχε πει. Όποιος φεύγει από το κανάλι δεν επιστρέφει. Το θυμάσαι. Ναι, για την κυρία Χριστοπούλου πήγαιναν τα βέλη. Για την Χριστοπούλου. Και γενικά προς όλους όσοι ενδιαφέρονται. Πάμε να δούμε τη δήλωση Έλενα Παπαγεωργίου. Δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε για τις φήμες που σε ήθελα να είχε συζητήσει για το Big Brother στο Sky.
Τελικά είναι αλήθεια αυτό? Δεν έχω ζητήσει τίποτα εγώ. Εγώ ανήκω στο δυναμικό του Star και όσο ανήκω στο Star δεν κάνω καμία ζήτηση με κανένα άλλο κανάλι. Θα είσαι στο GNTM. Έχει μιλήσει ήδη η Βίκη. Η Βίκη ουσιαστικά είναι η leader της ομάδας μας. Έχει πει ότι συνεχίζουμε οικονομικά. Πολλοί αναρωτιούνται, επειδή η κυρία Ελένα Χριστοπούλου που είναι manager σου και booker σου έχει φύγει από το κανάλι. Πώς θα διαπραγματευτεί για σένα όταν δεν έχει καλές σχέσεις με το κανάλι? Κοίταξε να δεις, η Έλενα γνωρίζουν όλοι ότι είναι η οικογένειά μου, δεν είναι απλά μάνατζέρ μου και η οικογένειά σου θέλει το καλύτερο για σένα και σε αγαπάει πάρα πολύ και σε στηρίζει. Αν χρειαστεί να κάνει πίσω σε κάποια δουλειά μου, όπως έχει ζήσει στο παρελθόν στη Νέα Υόρκη, το κάνει με μεγάλη χαρά και πολύ αγάπη. Δεν με τη Βίκη καλιά υπάρχει, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα τον τελευταίο καιρό, όπως έχεις ακούσει και εσύ. Νομίζω ότι το έχουμε πει και δύο πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μια διαφήμιση καλλιτικό που ήταν χρόνια η Βίκη, πήρε εσύ τη σκυτάλη. Σε μια δουλειά ο πελάτης κανονίζει πιο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει. Σαν μοντέλο όμως ξέρουμε ότι ήμασταν αλώσιμοι. Επειδή είστε πολύ κοντά με την Βίκη Καγιά, ούτε εσύ ούτε η Έλενα της είπατε ότι ξέρεις κάτι, μιλάω με αυτό το πελάτη που είναι δικό σου? Κοίταξε, από όσο γνωρίζω η Έλενα προσπάθησε να της πει, αλλά αυτό είναι της Έλενας θέμα. Συζητήσατε με τη Βίκη, τύπου Βίκη, εγώ θα το κάνω. Συζητάμε με τη Βίκη, είμαστε και δύο πολύ απασχολημένες γυναίκες. Η Βίκη έχει τα παιδιά της, έχει τα άλλα, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα. Βίκη Καγιά δήλωσε πρόσφατα ότι όποιος φάγει το Σάρ δεν επιστρέφει και ενεφόρτωσε την Έλενα Χριστοπούλου. Θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από ένα κανάλι. Τώρα το τι λέει ο καθένας για το τι βγάζει το μέλλον, ποτέ δεν το ξέρεις. Εντάξει, ίσως να έχει δει, να έχει συμβεί στο παρελθόν και να γνωρίζει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να ξέρω. Το όνομά σου έχει ακουστεί για το dancing. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, για το dancing. Δεν ισχύει ότι Βίκη Καγιά και σε βέτο έτσι ώστε να μην είσαι εσύ στο GNTM. Γιατί έχει γραφτεί και αυτό. Καλά, εγώ σου λέω δεν ξέρω τι γίνεται. Θα ξέρω τι λένε στα προσωπικά του καθένα. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό. Είμαστε πολύ κοντά με τη Βίκη. Δεν έχω κρατήσει κάποιες επαφές με τους κριτές. Είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή πάρα πολύ έτσι, έντονη. Οπότε γενικά δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ έντονα. Σίγουρα έχει αλλάξει το ότι με αναγνωρίζουν έξω και χαμογελάω, μιλάω με κόσμο πιο άνετα. Κάτι έδωσε μια συνέντευξη Ελευθερία και έδωσε το παρασκήνιο του πώς έφυγε από το δωμάτιο. Κάτι το οποίο δεν ήταν οι τηλεθεατές. Κάτι με κάποια αίματα και κάποιο ατύχημα στη μύτη που είχε. Γίνει ένα περιστατικό σίγουρα που της είχε ανοίξει η μύτη, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που ουσιαστικά σπάσαμε από το δωμάτιο. Κάποια η Ελευθερία μεθαύριο κάνει πάρτι για τα γενέθλιά της. Δεν είμαι καλεσμένη. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία για μεθαύριο. Άννα Μαρία, είναι σήμερα εδώ η Κάτια Ταραμπάκο. Μιλάτε, είστε φίλες? Όχι, δεν είμαστε φίλες. Τα πάμε τη χαρά, τι γίνεται? Είμαστε καλεσμένες σίγουρα. Ναι. Εσύ τα χρήματα τα πήρες, αυτά που κέρδισες? Όχι ακόμα, σιγά σιγά. Θέλω να ξεκινήσω με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μπράβο στην κοπέλα. Επειδή ειλικρινά και καλά κάνει συνάδελφοι, την πέσανε με άπειρες ερωτήσεις. Βέβαια το είδαμε και μονταρισμένο, αλλά απάντησε σε όλες και εξαιρετικά. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι να διαχωρίζει τη θέση της ξεκάθαρα από την Έλενα Χριστοπούλου. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, μεν τη σέβομαι, όμως από εκεί και πέρα δεν είναι μονοτυπή η Έλενα Χριστοπούλου. Ακριβώς. Και αποκάλεσε κιόλας leader στο GNTM τη Βίκη Καγιά. Κοίτα, υπάρχει μια αντίφαση εκεί όμως. Την αποκάλεσε leader και είπε, μίλησε η leader. Οπότε αφού το είπε αρχηγός του κόνσεπτ, εγώ θα λογικά θα είμαι μέσα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη μετά, όταν τη ρώτησε ο δικός μας ο Σπύρος Κεραμίδας, ότι για την ατάκα αυτή, ότι όποιος θα γίνει το Σταρ δεν ξαναγυρίζει, mm-hmm. είπε ότι δεν μπορώ να ξέρω τι λέει ο καθένας. Εμένα αυτό μου φάνηκε κάπως. Εκτός και αν έγινε εν τη ρήμη του λόγου. Τώρα δεν μπορείς να πεις ρε παιδιά ακόμα και να σου ξεφύγει ό,τι λέει ο καθένας. Ναι, δεν είναι ο καθένας. Είναι μία λέξη της ελληνικής γλώσσας. Είναι ο καθένας. Η leader υποτιμητικά. Δεν εννοεί ο καθένας η Καγιά. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ο καθένας ο οποίος μπορεί να έχει βρεθεί μπροστά σε ένα πάνω μικρόφωνο. Πάνω στην πίεση των μικροφώνων και τον καταιγισμό των ερωτήσεων μπορεί να σφύγει κάτι τέτοιο. Επίσης, να πούμε ότι καταλαβαίνουμε από αυτά που είπε ότι μάλλον έχει συμβόλαιο με το Star και δεν ήταν με το project, το οποίο συμβόλαιο δεν έχει λήξει ακόμα. Να πούμε ότι η Έλενα Χριστοπούλου ήταν εκεί, αλλά δεν θέλησε να μιλήσει τηλεοπτικές κάμερες. Τα έχει πει, τι άλλο να πει. Εντάξει, τι θέλει να πει, είναι και πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι θα ερωτηθεί. Βλέπουμε εδώ την Έλενα Χριστοπούλου. Είναι η Έλενα, βλέπουμε εδώ πέρα Χριστοπούλου, η οποία κάθεται. Σκοτεινά, παιδιά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο μαλλί μακιγιάζ, δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποια συνομιλία δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούμε αυτό. Μπορεί να είναι και Στέλλα Ράπ. Πάντως θα σας πω κάτι. Δεν είχε κανένα λόγο να μην μιλήσει. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εκπομπή, θα μπορούσε να πει δύο λόγια για την εκπομπή που βρίσκεται και ενδεχομένως να απαντήσει στην ερώτηση εάν έχει πάρει και άλλη εκπομπή. Και φοβήθηκε προφανώς την ερώτηση. Πού παραμίλησε, ρε παιδιά? Παραμίλησε. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχε τη Φινίφη, που έκατσε και μιλάει για 10 ώρες τηλεοπτικές κάμερες, γιατί να μιλήσει? Ναι, γιατί τώρα θα τη ρωτούσανε, είπε η κυρία Καγιά ότι όποιος φεύγει από το Σταρ δεν ξαναγυρίζει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Έχει δίκιο, λοιπόν, είναι δύσκολο. Αυτό μπορεί να μην ήθελε να απαντήσει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, εκείνη που μίλησε και μάλιστα αποκάλυψε πολλά από το ρόλο της Μυρσίνης είναι η κυρία Κατερίνα Διδασκάλου.
Βέβαια. Mm-hmm. Συναντήσαμε λοιπόν στην παρουσίαση βιβλίου του Στέφανου Δάνδολου που λέγεται Φλόγα και Άνεμος. Βρεθήκαμε εκεί αποκλειστικά. Όχι, κάνει... έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο. Εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετική κυρία δασκάλου φυσικά. Μα κάνει αυτό το τρελό spoiler ότι στην ουσία αποκαλύπτει ότι ο πατέρα των παιδιών, όλων των παιδιών που έχει, είναι ο Δούκα και αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Mm-hmm. Και επίση αποκαλύπτει κάτι πάρα πολύ. Έχει και μια αστεία πλευρά. Πώ είναι να πρέπει να κάνει 7.30 ώρα το πρωί. Έτσι, βαριά ερωτική σκηνή που να έχει και πάθος και αισθησιασμό και όλα αυτά. Συνήθως, πάμε να το δούμε. Έτσι γίνεται. Στον τάφο του άντρα σου πηγαίνεις καθόλου. Καθένας έρχεται για τους δικούς του νεκρούς. Και λυπάμαι που εσύ πρέπει να έρθεις για το γιο σου. Για μένα φέτος είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, γιατί μου δίνει μια τόσο πολυεπίπεδη ηρωίδα. Γιατί η Μυρσίνη είναι τα πάντα. Σχεδόν. Η Μυρσίνη, όπως το λέτε, που δολοπλοκεί, η Μυρσίνη που είναι μητέρα, η Μυρσίνη που θρηνεί, η Μυρσίνη ερωμένη, η Μυρσίνη σύζυγος, η Μυρσίνη που έχει κεραστεί για να επιβιώσει μετά από αυτό το τραγικό που της συμβαίνει. Είχες κάποιο νέο από τον Νικηφόρο? Μη μου πεις ότι σε πήρε ο πόνος για την ύφη σου ξαφνικά. Γράφουν συνέχεια για το σατανικό σχέδιο της Μυρσίνης για το μωρό που αναμένεται να έρθει στη σειρά. Τι ισχύει τελικά, θα θέλετε να μας πείτε ένα διαπραγματάκια? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη σειρά είναι οι ερμηνείες. Οι ερμηνείες των ηθοποιών που είναι ένας και ένας. Αλλά έχω να σας πω ότι η Μυρσίνη είναι πιστή στο Δούκα, τον αγαπάει από μικρούλα και τα παιδιά είναι όλα δικά του. Ναι, αλλά ο Κυπρέος επιστρέφει στο χωριό. Και τι μας νοιάζει αυτό? Ότι ο Κυπρέος επιστρέφει. Περιμένετε να δείτε την ωραία μας σκηνή που έχουμε με την επιστροφή του. Να δείτε τι του λέει η Μυρσίνη. Έχουμε την αναπτύσσεται το ερωτικό ειδήλιο μεταξύ Πινελόπης και Μελέτη. Και ο Μελέτης έχει φανεί ότι είναι ο χαμένος γιος της Ανέτ. Καταρχάς, εγώ θα σας έλεγα να επικεντρωθείτε σε αυτή την υπέροχη ιστορία και σε αυτά τα δύο παιδιά που είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Δεν φαντάζεστε τι σημαίνει μέσα στο κρύο να είσαι εκεί 7.30 ώρα και να κάνεις ερωτική σκηνή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Μια μέρα έχουμε να κάνουμε με τον Λεωνίδα μια ερωτική σκηνή, έτσι πολύ παθιασμένη, που λέει θα σου σκοτώσω άμα μάθω τίποτα. Και να αφού είδατε υδρώνω από το... από την ένταση. Και όπως ξέρετε, έτσι μπαρπάζει και χτυπάμε τα δόντια μας τόσο άσχημα. Ευτυχώς σώσαμε τα δόντια μας. Θα πετύχει το σχέδιο για το μωρό που πρόκειται να έρθει στη σειρά? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα πράγμα, να ανατρέξετε στη ζωή που έχει γράψει τόσες πολλές τέτοιες ιστορίες. Μάλιστα, συγκλονιστική ηθοποιός και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Όμως, αμέσως μετά, έρχεται ένα spoiler για το αποψινό επεισόδιο του Κόκκινου Ποταμιού. Καθηλωτικό. Πες μου, δώσουμε ένα μικρό τυράκι. Είναι καθηλωτικό. Ποιον έχει να κάνει? Με το Δούκα, με την Ελένη που βρίσκεται μαζί με τον Κυπρέο, με τον Νικηφόρο και την Ασημίνα, με την Μυρσίνη, με όλους. Όλοι οι πρωταγωνιστές πρωταγωνιστούν. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μην πάτε πουθενά. Εδώ είναι το spoiler. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι. Καταλαβαίνετε που πάμε. Μερακλαντάν πάρα πολύ. Με κυνηγούν οι μέλισσες. Έλα, Τζορτζέλα μου. Λοιπόν, ήρθα από το διαφάνη κτελάτη και σας τα λέω φρέσκα-φρέσκα. Τζορτζέλα, λοιπόν, έτσι στο λεωφορείο. Ο Κυπρέος μαζί με την Ελένη τα λένε και προσπαθεί να τις εξηγήσει για ποιους λόγους την άφησε στην εκκλησία. Η Ελένη υποψιάζεται ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Δρόσος, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί στην Ελένη, αλλά το υποψιάζεται. Και εκτός από αυτό έχουμε και ένα Δούκα, Κατερίνα μου, ο οποίος βλέπει μπροστά του, το βλέπει έτσι, το φαντάζεται, ότι ο Μελέτης κοιτάει ερωτικά την Πινελόπη. Εντάξει. Και εκεί θα γίνει το μεγάλο μαναφούκι. Για πάμε να το δούμε.
Πείτε μας, γιατρέ, τι έχει. Κύριε Σεβαστέ, είναι γυναικολογικό το πρόβλημα. Γυναικολογικό. Θα αντιμετωπιστεί βέβαια με αγωγή. Αλλά το πιο πιθανό είναι πως η κυρία Σεβαστού δεν θα μπορέσει να αποκτήσει παιδιά. Ο γιατρός στο νοσοκομείο θα ανακοινώσει στον Νικηφόρο και την Ασημίνα ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Η Ασημίνα θα ζητήσει από τον Νικηφόρο και την Πινελόπη να μην αποκαλύψουν την αλήθεια για την κατάστασή της. Τριγυρνάω τόσες ώρες στους δρόμους, προσπαθώντας να ηρεμήσω πριν έρθω να σε βρω. Αλλά μα το Θεό το αίμα δεν λέει να κατέβει από το κεφάλι μου. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί ανακατεύτηκες αφού σου είπα? Φοβόσουν να πάω να τον βρω. Μη μάθω πως αυτός δεν είναι ο πατέρας. Ωστόσο, μετά την άρνηση του Παύλου πως άφησε έγκυο τη Δρόσο, τώρα ήρθε η ώρα που η Ελένη θα καταλάβει ποιος είναι πραγματικά ο πατέρας του παιδιού της αδελφής της. Είναι παντρεμένος? Λέγε, Δρόσο! Τίποτα δεν θα σου πω. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το σκαλίσεις. Είναι δικός μου λογαριασμός. Να περάσω ή να κάνω μεταβολή και να φύγω? Ο Κυπρέος, μετά την επιστροφή του στο Διαφάνη, επισκέπτεται την Ελένη και προσπαθεί να της εξηγήσει τους λόγους που τον έκαναν να εξαφανιστεί, αλλά εκείνη αρνείται να τον συγχωρήσει. Λάμπρος, που τώρα βρήκε αφορμή να δείξει τα πραγματικά του αισθήματα απέναντι στον Κυπρέο, του επιτίθεται για τον τρόπο που φέρθηκε στην Ελένη. Ως πότε θα με τιμωρείς ακόμα? Δεν σου φτάνει τόσο? Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Είσαι αχάριστος. Η παγώνα που πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της και βιώνει την απόρριψη του άντρα της, σοκάρεται όταν βλέπει τον Ντόλια και την Ουρανία σε τρυφερή στιγμή. Εγώ εδώ πρόκειται να μείνω. Όσες δυσκολίες και να μου βάλεις, είτε σου αρέσει είτε όχι. Και καιρός είναι να αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν σωστός σύζυγος. Και άργησε να συμπεριφερθεί. Σαν σωστός σύζυγος. Μπράβο, Τζορτζέλα μου. Είσαι πολύ μπροστά. Βέβαια, γιατί είμαι ρεπόρτερ. Έχει καταλάβει για το ποιανού είναι το παιδί της Δρόσο? Ναι, το έχει καταλάβει. Πλέον έχει κάνει 9-9 στα κεραμίδια. Απλά περιμένει τη Δρόσο να τους το αποκαλύψει. Η Δρόσο με ποια αδελφή της έχει καλύτερη σχέση? Με την Ελένη? Με την Ελένη. Βασικά ήταν πολύ δεμένες αδελφές. Και το έγκλημα μετά τους δημιούργησε αρκετές τριβές. Τους έφερε σε ρήξη. Τους έφερε σε ρήξη. Αλλά με την Ελένη ήταν πάντα πολύ πιο κοντά, όχι τόσο πολύ με την Ασημίνα. Και οι τρεις γνωρίζουν. Και οι τρεις ήταν μαζί. Μαζί το κάνανε. Όλες μαζί. Απλά υπάρχει και η ανήθικη πρόταση που έρχεται, που περιμένουμε να δούμε. Του Κλεωμένη στο Μελέτη πώς και πώς. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ενώ η Δρόσο περιμένει το παιδί του Νικηφόρου, η γυναίκα του Νικηφόρου μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν μπορεί να κάνει παιδί στο νοσοκομείο. Οπότε θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αναδρομές. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή ισχυρή σκηνή που θα δούμε. Δηλαδή είναι αρκετά συγκινητική. Με πρωταγωνίστρια την Ασημίνα. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Περηφάνεια και προκατάληψη», όπου εκεί εντοπίσαμε κάτι. Ήταν μαζί ο Γιώργος Καπουτζίδης, που τον βλέπουμε, και η Κατερίνα Παπουτσάκη, με την οποία είχε συνεργαστεί στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά και άδοξα. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, ο σύζυγός της. Εδώ είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη μαζί με τον σύζυγό της. Δεν φάνηκε να αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Έτσι ακριβώς, αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Αλλά πρέπει να μεταφέρω στο ρεπορτάζ, γιατί εγώ βλέπω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, θέατρο Αλκιονής χθες το βράδυ, λοιπόν, στην επίσημη πρεμιέρα. Αυτό είδαμε κι εμείς και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Σωτήρης Καραμίτσας το είδε και έμεινε και εκείνος έκπληκτος. Ξέραμε ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Έχουν παίξει μαζί σε ένα πολύ επιτυχημένο σύριαλ. Μας μίλησαν πιο πριν. Εμείς, όσο θέλω να σου πω αυτό που είδαμε, είδαμε ότι δεν υπήρχε κάποια επαφή, ότι δηλαδή δεν μίλησαν. Όσο ήμασταν εκεί τουλάχιστον, δεν μίλησαν καθόλου. Κοιτάξτε τους εδώ. Είναι λίγο πιο πίσω τον Γιώργο Καπουτζίδη, λίγο πιο μπροστά η Κατερίνα Παπουτσάκη, χαμογελούσε στις τηλεοπτικές κάμερες. Ναι. Είναι σαν να πέρασε από μπροστά του, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να μίλησαν πιο πριν, στην αίθουσα. Πάντως, όσοι ήμασταν εκεί, έγινε αυτό που μας μετέφερε ο Σωτήρης Καραμίτσας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μίλησαν πιο πριν οι άνθρωποι. Αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μαζί κανένα μεγάλο γαμπτό. Όχι, να το τονίσουμε για ακόμα μια φορά. Όσο ήμασταν εμείς εκεί και αυτό που είδαμε εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι κακό να μας βρει. Το να μην μιλάνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί είναι
είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά μπορεί να μίλησαν πριν και να βγάλουν από το πουθενά. Αλλά ακόμα και να μην ισχύει, λέει ο Γρηγόρης. Αλλά ακόμα και να μην ισχύει, είναι απόλυτα φυσιολογικό και γίνεται σε όλους τους χώρους. Δεν μπορείς να μιλάς, να μιλούν όλοι με όλους. Να σας πω, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί γινόμαστε και φίλοι. Για πλάτη-πλάτη το βλέπετε. Χρήση, λάμπη μια στιγμή. Αυτό ακριβώς είναι το στιγμιότυπο. Πλάτη-πλάτη. Δηλαδή δεν έχουν ούτε ένα μέτρο διαφορά. Μπορεί να τα είχαν πει πριν, αυτό λέμε, αλλά ακόμα και να μην μιλάνε. Δεν κάνει ένα έτσι που σε ρε Γιώργο. Καλά, ρε παιδάκι. Δεν τρέχει να μιλήσει πριν, γιατί σου ξανακάνει που είσαι, Κωνσταντίνε. Εγώ θα σου έκανα πάντα. Ξέρεις τι. Πώς και βεθιόμαστε ένα βράδυ, όλη τη νύχτα. Θα γύρναγε λοιπόν η καινούρια, σου έλεγε το είπαμε πριν, ρε άνθρωπε, άσε με συνεχίσει. Και εκεί θα τσακωνόσασταν και δεν θα ξαναμιλούσατε. Καλά, ρε παιδιά, όταν τελειώνει μια συνεργασία δεν σημαίνει ότι τρελαινόμαστε να δούμε κι άλλου. Εγώ μπορεί να πετύχω κάποιου έξω και δεν θέλω να του βλέπω μπροστά μου. Πλάκα κάνει. Πιστεύει ότι είσαι μόνη. Εγώ λέω τη δική μου την. Α, καλά, και σε σένα μπορεί να συμβεί αυτό, Γρηγόρη. Σε όλους. Και μπορεί να αποφύγω κιόλας. Και έχω πάει και σε κάλεσμα και έχω ρωτήσει αν θα είναι ο τάδε και δεν πάτησα το πόδι. Θέλω να σου πω κάτι, εγώ την έχω ξεχάσει την Εθνική Ελλάδος. Δεν το λέω κάπου. Γιατί βλέπω στην Εθνική ήταν η Μυριακή Σαββίνο, δεν την έβλεπα. Όχι, Κατερίνα, νομίζω ότι κόπηκε και άδοξα. Δεν τελείωσε. Δηλαδή, έχω δει όλες. Θαυμάζω τον Γιώργο πάρα πολύ. Έχει πάει τελικά στην πολυκατοικία. Στο remake που έγινε στον Sky, τη βλέπετε εδώ υπέρλαμπρη. Επίσης έχουμε Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Ποιο θα ήθελε από τα σειρά που έχει κάνει να επιστρέψει στην ελληνική τηλεόραση. Και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Πάντα πολύ κομψή. Και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, πάντα επίσης πολύ κομψό. Μα αποκαλύπτει. Μόρφη είναι καλή. Μόρφη είναι. Μεγαλώνει, οριμάζει και ομορφαίνει. Θεοκόμενο. Ναι, θεοκόμενο. Καλά, σκεφτείτε. Παιδιά, δεν βλέπετε και τον Μάρλον Μπράντο και τον Μπραντ Πιτ μαζί. Δεν ζηλεύει, Γρηγόρη. Εντάξει, είναι με την κυρία Βενογιάννη. Τι σημαίνει να μου πούμε ότι θα χαίρεται η Χρυσή αν λέμε κυρία Βενογιάννη να λέμε ότι το σύντροφό μου είναι πολύ ωραίο. Όχι, δεν τον είπαμε καμπούρι. Εμένα όταν λέω ότι ο σύντροφό μου είναι κούκλο, χαίρομαι. Δεν με πιάνουν τα κουκλιστικά μου. Είσαι σίγουρη. Δεν λένε ωραίε γυναίκε. Ωραίε και είναι και θεογκόμενο στα γόρια. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραίο και Μαρκουλάκη. Παρακαλώ. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα και αδειμονώ να δω τη διασκευή του και ηθοποιούς που αγαπώ και εκτιμώ και θαυμάζω, την Ευγενία, τον Δημήτρη, τον Κώστα, σε αυτούς τους ρόλους και τη δουλειά που έχει γίνει. Έχετε ζηλέψει το συγκεκριμένο ρόλο, θα λέγατε να το ανεβάσω κι εγώ ή να παίξω. Να σας πω, ήταν, δεν το είχα σκεφτεί καν σαν πιθανότητα. Οπότε δεν έχω προλάβει να το ζηλέψω, αλλά βλέπω τις φωτογραφίες που είναι πολύ εντυπωσιακές. Τηλεοπτικά. Είμαστε κάπου. Όχι, προς το παρόν όχι αυτή τη στιγμή. Με την πολυκατοικία πώς και δεν προέκυψε όλο αυτό το κόνσεπτ. Γιατί ήταν κάπως διαφορετικό το κόνσεπτ, ήταν άλλοι ρόλοι, άλλοι χαρακτήρες, δεν το κατάλαβε κανείς ποτέ. Γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν σας προσέκυψε κάποιος για να πάτε εκεί. Δεν ξέραν ακριβώς τι θα γίνει. Αν θα είναι οι ίδιοι χαρακτήρες ή θα είναι άλλοι. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα που σας έλεγαν να επιστρέψετε, θα θέλατε. Από αυτή τη σειρά, ναι, ως remake. Από αυτό το τι κάνει. Ή ποιο είναι ο ρόλος. Τις επιθυμίες. Τις επιθυμίες και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είναι reunion, είναι ιστορίες γυναικών που μεγαλώνουν. Δηλαδή ουσιαστικά όταν παίχτηκαν επιθυμίες ήταν το Sex and the City, ελληνικό Sex and the City. Είναι ωραίο να βλέπεις λοιπόν τις γυναίκες που έχουν μεγαλώσει, οι γυναικείες ζωές έχουν πάντα ενδιαφέρον. Τα παιδάκια έχουν εκφράσει το όχι το μεγάλο, αν έχει εκφράσει την επιθυμία να θέλει να δει θέατρο κάποια στιγμή. Ο μεγάλος βλέπει συνέχεια θέατρο, αλλά παιδικό θέατρο. Και έχει έρθει και στον Ωνάση, στα παρασκήνια μου. Αντιλαμβάνεται ότι η μαμά του είναι αναγνωρίσιμη, ότι είναι διάσημη, ότι τι. Ναι. Και μάλιστα μου είπε, μαμά, αφού τραγουδά τόσο ωραία και έχει τόσο ωραία φωνή, γιατί γίνει τραγουδίστρια, θα γίνει πιο διάσημη. Να πω κάτι έτσι, να το διορθώσω για την Εθνική Ελλάδος. Να ζητήσω συγγνώμη, το σύριαλ πήγαινε εξαιρετικά. Γιατί τώρα μπήκα και είδα τα νούμερα, μέχρι και 50 έκανε. Απλά κόπηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτό που είπαμε. Ναι. Εντάξει. Τα λάθη πρέπει να τα λέμε. Γιατί πίστευα ότι δεν πήγαινε. Ο γιος θέλει να γίνει τραγουδιστρία. Είναι και manager, έτσι έχει και τσάμπο manager. Γιατί άλλοι πληρώνουν ένα κουβά λεφτά. Η Κατερίνα Παπατσάκη έχει το γιο της. Ορίστε, μια χαρά. Να. Καλή θα ήταν πάντα. Ωραία, πάμε τώρα σε πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία γυναίκα και σύζυγος και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη κυρία, Δέσποινα Καμπούρη, η οποία για πρώτη φορά μιλά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε όταν ήταν 16 χρονών. Σε εμάς τη Χριστιανά Κοχλατζή. Είναι δεφύτρια του queen.gr να πούμε τώρα η Δέσποινα. Ναι. Δεν το ήξερα, παιδιά, αυτό. Ναι, το λέει πρώτη φορά, το αποκαλύπτει στην Χριστιανά. Και όχι μόνο αυτό. Μετά από. Γιατί ήταν στην εφηβεία το κορίτσι, ήταν πάρα πολύ μικρό. Έριξε και κάποια βάρη, μας τα εξηγεί στον εαυτό της. Αλλά δεν μιλάει μόνο γι' αυτό και συγκινείται κιόλας. Για τον Θέμο Αναστασιάδη. Που της έδωσε την ευκαιρία, την πίστεψε. Τι σχέση έχει και με την οικογένειά του. Για πάμε να το δούμε.
Είχες δεχθεί, όπως είπες και εσύ, μια σεξουαλική παρενόχληση σε ηλικία 16 ετών. Όχι στον επαγγελματικό μου χώρο. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Από ένα κοινό γνωστό, πολύ μεγαλύτερο μου ηλικιακά τότε. Στους γονείς σου το είπες? Όχι, δεν το είχα πει τότε, γιατί όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία, αισθάνεσαι ότι κάτι εσύ δεν έχεις κάνει καλά. Υπάρχει ένα step, γιατί είπες, είναι step 1, step 2, step 3. Το step 3 είναι το ολοκληρωμένο. Η δυσκολία. Το step 3 το καταλάβαμε, άπασε. Σιγά μην την αφήσεις να φύγει. Με πείραξε πολύ από πολλά άτομα, στενοχώρησε πάρα πολύ. Ο Θέμος είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε σε μένα και στην αξία μου και στο τι είμαι. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με βοήθησε να κάνω βήματα σημαντικά στη τηλεόραση. Εσύ γνώριζες για την ασθένειά του? Γνώριζα, ναι. Απλά το διάστημα που ο Θέμος νοσούσε, ήταν άρρωστος. Εγώ ήδη είχα φύγει από την εταιρεία. Εξακολουθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια του Θέμου, με τη σύζυγό του, βεβαίως. Μιλάμε πολύ συχνά με την Αλίκη, με το αλικάκι μας. Την κόρη του. Την κόρη, τη μεγάλη κόρη του Θέμου. Μέσα από την επικοινωνία μου με την Αλίκη, νιώθω σαν να υπάρχει ακόμα Θέμος, σαν να είναι ακόμα εδώ. Παιδιά, σοκαρίστηκα με την αποκάλυψη αυτή. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι η Δέσποινα Καμπούρη είναι ένα κορίτσι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, μετρημένο, με τόνο. Την οικογένειά της, με τα παιδιά της, μακριά έτσι, από όλα αυτά τα... Την ξέρω χρόνια, είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας και μαμά. Και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και για να μπει στη διαδικασία. Να το πει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις, πολλές φορές τώρα και τελευταία γίνει τις μόδες με τις σεξουαλικές παρενόχλησεις. Βγαίνουν όλοι, ναι, δέχτηκα. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Και εξηγεί ότι είχε γίνει σε μια πολύ δύσκολη ηλικία. Βέβαια. Στην εφηβεία και από κάποιο γνωστό, ξέρεις, λένε. Συγγνώμη, Χρήστα, λένε ότι οι σεξουαλικές παρενόχλησεις κατά κύριο λόγο σε μεγάλο ποσοστό γίνονται από ανθρώπους που είναι κοντά στην οικογένεια. Στο περιβάλλον. Που είναι στο περιβάλλον της οικογένειας. Δεν σου πάει και νους καθόλου ότι μπορεί να πει. Ακριβώς. Βέβαια. Γιατί έχουν απόλυτη πρόσβαση και οικειότητα με τα παιδιά. Βέβαια, αποκτούν οικειότητα και αυτή την οικειότητα θέλουν να εκμεταλλευτούν σε ένα 16χρονο κοριτσάκι. Τότε σκέψου τι έχει. Περάσει και το βίωσε και μόνη της. Γιατί δεν το είπε στη μάνα της και στον πατέρα της. Να βράσουνε. Γιατί ένας γονιός, αν μάθει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στο παιδί του, καταλαβαίνει τι γίνεται. Κάτι είναι και πολύ δύσκολο στο πώς να το διαχειριστείς. Πάντως, αυτό που μιλάω για μικρότερες τώρα ηλικίες, μιας και το ανοίξαμε αυτό το θέμα, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει τα παιδιά να είναι πάρα πολύ κοντά με τους γονείς, να τους εμπιστεύονται και να τους μιλούν ανοιχτά. Κυρίως τα κοριτσία με τη μαμά, να τους λένε τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω για την Δέσποινα είναι ότι εμένα μου άρεσε πολύ και τηλεοπτικά η Δέσποινα. Και ξέρω ότι προτάσεις έχουν γίνει τηλεοπτικές, αλλά αν η ίδια νιώσει ότι αυτό που τη έχουν προτείνει δεν την εκφράζει, τα απορρίπτει. Τη βλέπετε τα κορίτσια που έχει απορρίψει τηλεοπτικές προτάσεις. Δεν είναι ότι δεν βρίσκεται στην τηλεόραση που δεν έχει προτάσει. Είναι επιλογή. Γιατί δεν θέλει ίδια και έχει αποσυρθεί και πολύ στην οικογένειά τη. Έχει κάνει και YouTube channel τώρα, το έχει. Εκεί έχει ρίξει όλη τη την ενέργεια. Εξαιρετικό παιδί, βρισκόμαστε σε παιδικά πάρκα. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα και πέρασε. Αχ, παιδιά, το έβλεπα τώρα πριν λίγο. Ένας μήνας λοιπόν έχει περάσει από τότε που έγινε το σοκαριστικό δυστύχημα με τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του. Και χθες 20.000 άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη του σε μία ανοιχτή τελετή. Εκεί λοιπόν τα πλάνα τώρα είναι της συζύγου του, της Βανέσα, η οποία, παιδιά, ήταν συγκλονιστική στο λόγο της. Με το ζόρι γυναίκα μπόρεσε να μιλήσει, να εκφραστεί. Ήταν μία εξαιρετικά φορτισμένη ατμόσφαιρα με τόσο πολύ κόσμο που μαζεύτηκε για να πει το ίστατο χαίρε στον Κόμπι Μπράιαντ. Να πούμε, ο Μάικλ Τζόρνταν έκλαιγε και έλεγε θα ήθελα να είμαι ο μεγάλος αδερφός αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όλη η ουσία και αυτό που θα δούμε είναι η σύζυγός του που συγκίνησε και ράγισε καρδιές με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλε στον άντρα. Πάμε να το δούμε, γιατί αμέσως μετά έχεις να μας πεις και κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Okay. He was mine. He was my everything. He was the most amazing husband. A couple weeks before they passed, Kobe sent me a sweet text and mentioned how he wanted to spend time together. Just the two of us, without our kids, because I'm his best friend first. We never got the chance to do it. God knew they couldn't be on this earth without each other. He had to bring them home to heaven together. Babe, you take care of our Gigi. We love you both and miss you forever and always.
Mommy. Παιδιά, πώς να βρει τη Λίνα με αυτή τη γυναίκα τώρα. Να σου άστο, σύζυγο και κόρη. Τώρα, απόψε στις 11 και 4, εδώ στο Open, υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Είναι σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή αυτού του μύθου που μιλάει όλος ο πλανήτης, που ήταν είδωλο για πάρα, για εκατομμύρια κόσμου. Λοιπόν, η ζωή αυτού του μύθου μέσα από τα μάτια του. Και το έχει γυρίσει ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος λοιπόν περιγράφει τη ζωή, την καριέρα, τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς στην οικογένεια, τα παιδιά του και όλα όσα βίωνε σε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Να ξαναπούμε, πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Ωραία, πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. We decided to get married. Apropos, she said yes. We're both so young, right? So I'd wake up and I'd go train and I'd come back and she'd still be in the bed sleeping like 18-year-olds do, man. She'd be asleep till like 12, 1 o'clock in the afternoon, man. When we had Natalia, it was like such a beautiful moment, you know, because we were starting our own family. And I found so much enjoyment in just being with our baby girl. It's a man's job to protect your family. It's a man's job to look out for your family. It's a man's job to always be the anchor of stability for the family. And in that aspect, I failed miserably. I'd wake up in the morning and not know if, like, today is the day where I lose my family. Like, is this the day where it's a wrap? You know, I'm like, you know, she's just had enough. We were expecting, and expecting our second child during that time, and there was just so much stress. She actually miscarried, and it's something I have a real hard time dealing with that, you know, because I felt like it was just my fault. You know what I mean? Like, we should be building our family, you know, because of my mistake. Because it's a tough year, we're not, you know, we lost a baby, you know. Η σιωπή στο πλατό την ώρα της προβολής του βίντεο. Από τη φορά που μιλούσε εκείνη την υπόθεση που τον είχαν κατηγορήσει, η οποία τελικά κατηγορία βιασμού, δεν αποδείχθηκε ποτέ. Μια καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο. Και αν δεν κάνω λάθος, έχω διαβάσει έτσι αφιερώματα για τη ζωή του συγκεκριμένου ζευγαριού. Είχαν περάσει μια πολύ έντονη κρίση στη σχέση τους, η οποία μετά από λίγο καιρό ξεπεράστηκε και ξανά ήταν μαζί. Βεβαίως. Γιατί τέλος όλο αυτό το πράγμα τελεσυνδίκησε και ο Κόμπι Μπράιντ απέδειξε στη γυναίκα του ότι αυτό ήταν προφανώς ένα κακοστημένο σενάριο. Απόψε 11 και 4. Μην το χάσετε, θα το παρακολουθήσω κι εγώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζορτζέλα μου. Ναι. Πάμε στα φετινά Madwalk που θα έχουν άρωμα Eurovision. Βλέπω εδώ τη Στεφανία. Η Στεφανία θα περπατήσει στην Πασαρέλα με Σίλια Κρυθαριώτη. Το βάζω σαν εικόνα, Κατερίνα, θα είναι πάρα πολύ όμορφη. θα πει το τραγούδι της, το Supergirl, θα ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Βέβαια, έχει ακουστεί και το όνομα της Κατερίνας Ντούσκα, ότι μπορούμε να τη δούμε, υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά και της Αθηνά Φανουκιάν, που είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Θα παρουσιάσετε τη για τα φετινά Madwalk. Για πάμε. Με άρωμα Eurovision θα γίνουν και φέτος τα Madwalk. Όπως όλα δείχνουν, η φετινή μας εκπρόσωπο Στεφανία Λιμπερακάκη θα περπατήσει στην πασαρέλα του Madwalk με ρούχα της Σίλιας Κρυθαριώτη. Well, I'm sorry, baby. Yeah, I'm sorry, baby. Η Σίλια Κρυθαριώτη είναι και η σχεδιάστρια που θα ράψει το ρούχο για την εμφάνιση της Στεφανίας στη σκηνή της Eurovision στο Ρότερνταμ.
Η Στεφανία Λιμπερακάκη θα τραγουδήσει δύο τραγούδια. Ένα από αυτά θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στην Eurovision, το Supergirl. Άλλο ένα όνομα που έπεσε στο τραπέζι για να συμμετέχει στο φετινό Matwalk ήταν και αυτό της περσινής μας εκπροσώπου, Κατερίνας Ντούσκα. Η πρόταση ήρθε από τους σχεδιαστές De Zom, που έχουν άριστη σχέση με την τραγουδίστρια, η οποία όμως αρνήθηκε να εμφανιστεί στο Matwalk όπως είχε κάνει και πέρσι. Άλλο ένα όνομα που μένει να δούμε αν θα εμφανιστεί τελικά είναι και αυτό της Αθηνάς Μανουκιάν, η οποία θα βρεθεί στη Eurovision εκπροσωπώντας την Αρμενία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με την ευχή να περάσουμε στο τελικό. Πότε είναι εκείνο το τραγούδι, 5 Απριλίου ή όχι? Τότε δεν είναι, τότε. Πρώτη Μαρτίου. Πρώτη Μαρτίου. Τώρα ανακοινώνεται. Να το ακούσουμε, παιδιά, πρώτα, γιατί ακούμε Supergirl και Supergirl, δεν έχουμε ιδέα. Σαν τίτλος πάμε καλά. Άρα, 1η Μαρτίου. Και μάλιστα υπάρχει και τρέιλερ για την εκπομπή του Μιχάλη Μαρίνου. Για πάμε να το δούμε. Κάθε Κυριακή απόγευμα όλα γυρίζουν γύρω από τον πιο εντυπωσιακό και αναπάντεχο διαγωνισμό τραγουδιού της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής έχει τώρα τη δική της εκπομπή. Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση το βίντεο κλιπ της φετινής ελληνικής συμμετοχής στο διαγωνισμό της Eurovision. Εδώ, στην ΕΡ. Καλή επιτυχία, Στεφανία. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλός είναι. Είναι θεός. Ωραίος είναι ο Μιχάλης. Πολύ ωραίο. Έχει πάρει το κολλάκι. Λοιπόν, είχαμε εξ το τέλος λίγο το Φωκάρα Αγγελινό, ο οποίος θα επιμεληθεί, φαντάζομαι, τη χορογραφία και όλη τη σκηνική παρουσία της Στεφανίας. Βέβαια, γιατί πάντα κάθε χρόνο βγάζουμε νέα πρόσωπα. Και η Σίλια Φωκάρα. Πέρσι δεν ήταν ο Φωκάρας. Λάκα κάνω, μωρέ. Είναι ο καλύτερος που μπορούσαμε να βάλουμε. Κυρία Μάρα μου, κυρία Μάρα μου, γιατί έχετε έτσι. Έχει ξαπλώσει, έχει χαλαρώσει. Θέλω να μου σηκωθείτε, γιατί τώρα έρχεται η υπερδίλημα. Και η κυρία Μεϊμαρίδη στην παρέα μας. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. Ρε μαμά, γιατί δεν χαίρεσαι με τη χαρά μου? Γιατί ενθουσιάζεσαι, αγάπη μου, και δεν προκόπεις το τέλος. Αθηνά. Βαγγέλη. Τι κάνεις? Δεν το πιστεύω. Δεν θα πάμε για φαγητό? Όχι, δεν είμαι για να κάψω. Μα αποφεύγει, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μου δώσε μια ιδέα ο Βαγγέλης. Και πες να ακούσω. Να βάλω συσκευή ηχογράφησης τη μέρα που θα πάω σπίτι του. Είναι δυνατόν να σου φέρετε με αυτόν τον τρόπο? Και τι θες να κάνω? Έχει να το χωρίσει αμέσως. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11:30 τα δικά σας διλήμματα. Όταν πήγαμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, κυρία Μάρα μου. Πώς είστε? Καλημέρα σας. Λοιπόν, το τραγούδι έχει να κάνει, λένε κάπως, με την ιστορία μας. Το δίλημα είναι της φίλης μας της Αθηνάς, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί, όμως ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της την απατά. Τέλεια. Πώς? Για πάμε. Αγαπητή μου Κατερίνα, με λένε Αθηνά και ζω με τη μητέρα μου. Τους τελευταίους 3 μήνες έχω γνωρίσει τον Δημήτρη, με τον οποίο περνάω πολύ όμορφα και σκοπεύει να πάμε πιο σοβαρά. Απλά το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι δουλεύει πολύ και δεν βρισκόμαστε συχνά. Σε μια τυχαία συνάντηση που είχα με ένα παλιό συμμαθητή μου, το Βαγγέλη, αρχίσαμε να κάνουμε πολύ παρέα και μου έβαλε άσχημες σκέψεις στο μυαλό για τον Δημήτρη. Και έτσι μια μέρα τοποθέτησα σπίτι του μια συσκευή ηχογράφησης. Ανακάλυψα ότι υπάρχει άλλη. Την ίδια στιγμή ο παλιός μου φίλος βρήκε την ευκαιρία να εκδηλώσει τον ενδιαφέρον του. Μα ο Δημήτρης γυρίζει μετανιωμένος. Έχω δίλημα καρδιάς. Να προχωρήσω τη ζωή μου με το Βαγγέλη που ενδιαφέρεται πραγματικά, ή να συνεχίσω με το Δημήτρη που έχει μετανιώσει.
Μαμά, έλα κοριτσάκι μου. Θα φύγω. Γιατί έχω ραντεβού με τον Δημήτρη. Πάλι. Τι πάλι βρε μαμά, ερωτευμένο ζευγάρι είμαστε. Σιγά τον έρωτα πια. Καλέ, γιατί. Είναι πάρα πολύ καλός και να σου πω και κάτι, περνάω πολύ όμορφα. Πρόσεξε, γιατί την έχεις ξαναπατήσει. Ρε μαμά, γιατί δεν χαίρεσαι με τη χαρά μου. Γιατί ενθουσιάζεσαι, αγάπη μου, και δεν προκόβεις το τέλος. Άσε να περάσει ένα διάστημα. Δεν μ' αφήνεις να σου πω και το τελευταίο όμως. Εσύ θα μου το πεις εγώ. Με βλέπεις σοβαρά, μανούλα. Και ξέρεις τι προβλέπω. Θα μου πει να συζήσουμε. Το να συζήσετε απλά είναι ένα βόλεμα. Γιατί ρε μαμά είναι βόλεμα, αφού σου μου το βλέπω. Δεν με έχει για καμία. Με προσέχει, με σέβεται. Πρόσεξε, κοριτσάκι μου. Σε έχω ξαναδεί να κλαις, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ενθουσιάζεσαι. Απλά σου λέω πρόσεχε. Πώς μου την κόβεις τη χαρά έτσι. Λοιπόν, φεύγω. Φεύγω για να μην χαλαστώ. Άντε, φυλάκια. Στο καλό. Έτσι που λες. Και μπορεί να πάμε και να... κλείσε λίγο, ρε. Θα σε πάρω μετά. Αθηνά. Βαγγέλη. Τι κάνεις, δε. Δεν το πιστεύω. Πάντα πλάκα τώρα. Τι κάνεις. Καλά. Πόσα χρόνια. Καλά έχω μείνει, έτσι. Έχω μείνει άφωνη. Και έχεις αλλάξει. Όχι, και έχω αλλάξει. Εντάξει, ίδιος είμαι περίπου. Έχουν περάσει καμιά κοσαριά χρόνια, αλλά... Τι κάνεις, εδώ μένεις. Βασικά πάω σε ένα φίλο, όχι, μένω πολύ πιο κάτω. Τι να σου πω τώρα, εσύ εδώ, κοντά. Ναι, πολύ κοντά. Ναι, πέρα από το σχολείο. Πω. Πού πας. Εγώ πάω σε ένα ραντεβού που έχω. Δεν μου λες πάμε καμιά μέρα για κανένα καφέ να τα πω. Ξέρεις πως χάρηκα πραγματικά. Δηλαδή, κάναμε και παρέτσα μικρή. Πώς περνάνε τα χρόνια, αλλάζουνε. Ναι, βεβαίως να πάμε για καφέ. Έχεις κινητό να γράψεις το τηλέφωνο μου. Γράψω. Γράψω το νούμερο, να γράψω και το όνομα. Ναι. Έλα. Αθήνα, έτσι. Σχολείο θα βάλω. Αθηνά, σχολείο. Σχολείο, ναι. Να σου πω, πότε θα πάμε για καφέ. Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Εγώ μπορώ και αύριο. Α, ωραία. Έχω ένα κενό, δηλαδή. Σε παίρνω και κανονίζουμε, και εγώ μπορώ. Πού να σε. Εσύ δουλεύεις, τι κάνεις. Άστα, να τα πούμε τώρα εδώ, να τα πούμε. Πήγαινε. Όπω χάρηκα πάρα πολύ, Και εγώ. Λοιπόν, να σε ξαφνίσω. Και θα γεια τα πούμε. Σου, άντε, Βαγγελιά. Γεια. Έλα. Δημήτρη μου. Να σου πω. Τι φοράς, δεν θα πάμε για φαγητό. Όχι, δεν είμαι για να κάψω. Γιατί βρε αγάπη μου. Τώρα με μου στέλνει ένα μήνυμα ο διευθυντής, με θέλει στο γραφείο. Όχι, πάλι. Πάλι. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάνεις λες και εγώ δεν ήθελα να βγω μαζί σου. Όλο σε παίρνει τηλέφωνο για κάποια δουλειά. Ακού να δεις. Είναι μεγάλος αυτός. Δεν ξέρει από email και από αυτά. Και πάω εγώ και τα κάνω. Απ' την άλλη με βολεύει κιόλας. Πού θα πας σπίτι του πάλι. Σπίτι του, ναι. Δεν ξέρει έτσι. Προλαβαίνουμε να πιούμε ένα καφέ. Γρήγορα όμως. Εντάξει. Πάλι μόνη μου θα με αφήσει. Για λίγο. Έλα, πάω να το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα και άμα είναι να έρθω να σε βρω μετά. Πού είναι το σπίτι του, άμα είναι θες να συναντηθούμε μετά κάτω. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσει κι εσύ. Άσε να πάω να το κάνω εγώ να τελειώνω γρήγορα. Καλά. Εντάξει. Άντε, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Εντάξει, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η Αθηνά χαίρεται που βλέπει το σμαυτή. Δεν βλέπουμε κάτι ερωτικό. Oh, ούτε ναι. Κάτι σε σχέση με τον άντρα της, κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, η περίληψη λέει ότι αυτός την απατάει. Όχι, ο κύριος Δημήτρης. Ο άντρας της τον είδαμε λίγο αδιάφορο. Mm. Πάμε για καφέ, έχω δουλειά. Όταν βλέπεις έχω δουλειά, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, κάτι γίνεται. Αλήθεια λες. Μάλιστα. Τι δηλαδή, άμα μας πούνε να έχω δουλειά, δεν προλαβαίνω να πάω καφέ. Γενικώς, άμα μας αποφεύγει κάποιο συνέχεια. Α, μας αποφεύγει, όχι άμα στο πει αυτό, παιδιά. Δεν πάει καλά, θέλω να σας πω. Μην ταραχτεί. Μην ταραχτεί. Έτσι γίνεται συνήθως. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. www.tvopen.gr κάθετος vote. Εκεί θα ανακαλύψουμε ότι ο άντρας της την απατά και εκείνη έρχεται πιο κοντά με το σημαυτή της. Για πάμε. Δύο εσπρεσάκια σκέτα να μας φέρετε. Σκέτο, Με μία ζάχαρη, παρακαλώ, το ένα. Αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και πάντως έχω χαρεί πάρα πολύ. Και εγώ, ρεσί. Και για... να σου πω κάτι, παραμένεις το ίδιο έτσι πιστός καλό παιδί όπως ήσουν. Δεν μου λες, με τι ασχολείσαι τώρα επαγγελματικά, κάνεις κάτι. Κοίταξε, εγώ τελείωσα γεωπονική σχολή. Και είμαι μέσα σε θερμοκήπια, πάμε και σε ανθοπολία. Α, μάλιστα. Με λουλούδια. Τα λουλούδια είναι καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, μπράβο. Ναι, εσύ. Εγώ, κοίτα, τέλειωσα μόνο το λύκειο, δεν πήγα πουθενά μετά, απλά... Δεν πειράζει. Εντάξει, μέσω του πατέρα μου αυτά, κάπου χώθηκα σε ένα τυπογραφείο και είμαι εκεί.
Α, δηλαδή επιγραφές, ναι, 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 καρτούλες, που... αυτά, όλα, ε. Όλα, όλα, όλα. Τέλεια. Μου λες και ελεύθερη. Δεν είμαι ελεύθερη. Έχω ένα δεσμό τον τελευταίο καιρό, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω βρει έναν καλόν άνθρωπο και το πάμε και σοβαρά από ό,τι φαίνεται. Απλά... Εντάξει, δεν βλέπομαστε πάρα πολύ. Α, νόμιζα ότι ήσουν ελεύθερη. Όχι, δεν είμαι. Α, όχι, απλά το νόμιζα. Δεν είμαι. Και, α, δεν βλέπεστε πολύ, δηλαδή. Ναι, γιατί κοιτά. Δουλεύει σε μια εταιρεία και ο προϊστάμενός του τον θέλει και εκτός δουλειάς. Πάει, τον βοηθάει στα email γιατί εκείνος είναι μεγάλος. Και αναγκαστικά πάει ο Δημήτρης και τον βοηθάει. Αλλά πληρώνεται για την υπερορία του. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένη από αυτό το δεσμό. Πάρα πολύ. Και τώρα σκοπεύουμε και να συζήσουμε. Α, τόσο πολύ. Ναι, προς τα εκεί το πάμε. Ναι, δεν το ξέρα. Δε. Μπράβο, μπράβο, πάντως χαίρομαι. Απλά ωραία. Έχω παράπονο αυτό ότι βλέπομαστε λίγο, αλλά δεν πειράζει, όλα θα φτιάξουμε. Και πόσο καιρό είστε μαζί? 3 μήνες. Καλά, εντάξει, δεν το ξέρεις και τόσο καλά, αλλά. Να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις έναν άνθρωπο πολύ καιρό πλέον. Δηλαδή, σου κάνει, μου κάνεις. Προχωράμε. Μπράβο, χαίρομαι τότε για σένα. Εσύ? Εγώ ελεύθερος είμαι και. Είσαι ελεύθερος. Διαθέσιμος. Δεν το πιστεύω, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, πάμε να πάρουμε και κάτι να φάμε. Ναι, Λαμπρή, πάμε να φάμε. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να βρεθεί μια κοπέλα για σένα, γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Εντάξει. Έλα, πάμε να πάρουμε κανένα κεκάκι. Έλα. Μωρό μου. Τι έγινε. Αγάπη μου, τι κάνεις, παραγγείλεις καφεδάκια. Ναι, ναι, έχω παραγγείλει τώρα, μας τα φέρει. Τέλεια. Άργησες, πού ήσουν πάλι. Τίποτα, είχα πάει να ψωνίσω κάτι. Α, εντάξει. Τι έγινε? Καλά, καλά μόνο. Όλα καλά? Καλά, καλά. Να σου πω μια ιδέα που έχω για απόψε. Τι? Θα έρθω σπίτι σου, θα μαγειρέψω το αγαπημένο σου φαγητό και θα κοιμηθώ μαγκαλίτσα. Όχι. Γιατί όχι, βρε αγαπημένο. Όχι ότι δεν θέλω. Απλά τώρα σήμερα δεν γίνεται. Πάλι δεν γίνεται. Τι έχεις να κάνεις? Ο διευθυντής, τι άλλο να έχω να κάνω. Τι θέλει πάλι ο διευθυντής? Ρε αγάπη, τα έχουμε πει αυτά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος από κομπιούτερ και πάω εγώ και τον βοηθάω. Τι να το κάνω, ναι. Τον αφήσω, αφού σου έχω πει. Ωραία, δεν μπορείς τα email να τα στείλεις από το σπίτι σου. Να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο. Πρέπει να είναι αυτός εκεί, να μου τα λέει, να τα κοιτάει. Μόνος μου τα στείλω. Ρε αγάπη μου, 5 μέρες έχουμε να κοιμηθούμε μαζί. Δίκιο έχεις, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Πώς θα ανέβω κι εγώ λίγο στη δουλειά. Μάλιστα. Ωραία, και πότε τώρα. Πότε. Θέλεις. Δες λίγο την ατζέντα, σχωράω μέσα. Εντάξει, μην μυρωνεύεσαι κιόλας. Θέλεις αύριο. Αλήθεια. Ναι, αλλά σήμερα όμως θα αργήσω για να κάνω όλες τις δουλειές σήμερα για να σε δω εσένα. Ωραία, θα έρθω από νωρίς όμως, ε! Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να δω τι ώρα θα τελειώσω. Εντάξει. Εντάξει. Στο χαλάω χατήρι. Άντε ρε φιλαράκι, φέρτα. Αγγέλη. Αθηνά, τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά, κρύο σήμερα. Ναι, έχει, έχει λίγο. Τι έχεις, χατή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ καλά. Δεν έχω πολύ όρεξη. Θες να μην πάμε, τι έγινε. Να, με τον Δημήτρη έχω θεματάκια. Δηλαδή. Πάλι με τον προϊστάμενό του. Εχθές πάλι τα ίδια, προχθές πάλι τα ίδια. Με αποφεύγει, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτσε εσύ, την πρώτη φορά που βγήκαμε μου έλεγες ότι είσαι πολύ ερωτευμένη, ότι σ' αγαπάει, σου κάνει. Είμαι. Μπορώ να σου μιλήσω ανοιχτά. Φυσικά, πες μου. Έχω να κοιμηθώ σπίτι του τώρα συνολικά 7 μέρες. Α. Και ο λόγος είναι ο ίδιος πάντα. Ναι, ο προϊστάμενός του, τα email που πρέπει να στείλει και του λέω: του έχω πει, γιατί δεν τα στείλεις από το σπίτι, δεν θα σε ενοχλήσω. Όχι, μου λέει: πρέπει να πάω εκεί να τον βοηθήσω και με κάποιες δουλειές. Όλα αυτά μου λέει. Συγγνώμη τώρα. Τι να κάνω, δεν έχω να τα πω κάπου να μου δώσουν μια συμβουλή. Άκουσα με. Συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω, απλά επειδή μου ανοίγεσαι. Έχεις πονηρευτεί καθόλου. Να τι εννοείς? Να το ψάξεις. Μήπως δεν υπάρχει προϊστάμενος, μήπως είναι. Δεν ξέρω τι. Έλα, παρατραβηγμένα πράγματα που μιλάς τώρα. Εντάξει, δε, μια ιδέα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, γιατί να μην τον εμπιστευτώ. Κοίτα, εγώ θα έλεγα. Καλά, φίλα και τα ρούχα σου, τουλάχιστον να μην σε αποτέ, δεν ξέρεις. Θα έλεγα να τον παρακολουθήσεις ή να. Θα σου πω κάτι που το έχει κάνει και ένας φίλος μου. Αν θες, μήπως να άφηνες μια συσκευή ηχογράφησης στο σπίτι του. Κοίτα, ούτε τα 2 μέρες είναι, ούτε να τον παρακολουθήσω. Ούτε να κάνω αυτό που μου λες. Γιατί να σου πω κάτι. Αν αρχίσει έτσι μια σχέση και δεν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, τότε. Ωραία. Συγγνώμη που το ανέφερα κιόλας. Πάμε να φύγουμε. Συγγνώμη που το ανέφερα. Έλα, πάμε. Εντάξει. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Ναι. Συσκευή ηχογράφησης,
Ναι, εντάξει, πες ότι δεν το πάω. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Πάμε. Κοινός να βάλει κοριό. Να ρωτήσω κάτι. Mm. Ο κοριός απαγορεύεται στο δικαστήριο. Όχι, απαγορεύεται, είναι και μηνύσιμο. Δεν είναι στοιχείο ενοχής. Κάποτε το οπτικοακουστικό υλικό μπορούσες να το έχεις στο δικαστήριο ως αποχρώσα ένδειξη. Τώρα πια δεν είναι τίποτα. Εδώ... Μια συσκευή ηχογράφηση, ένα κινητό. Εδώ όμως δεν μιλάμε για διαζύγιο. Μια απλή τρίμηνη σχέση είναι να τον καταγράψει, να τον τρίψει στη μούρια του, πει άντε πήγαινε, φύγει από εδώ. Δεν έχετε βάλει ποτέ κοριό σας. Όχι, καλέ. Βλακία κάναμε. Κυρία Θεή Μαρίδη. Όχι. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε κάνει. Εγώ ούτε να έχω παρακολουθήσει με αυτοκίνητο μια φορά. Είστε μικρά ακόμα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, εσείς αντιλαμβάνεστε πάντως από τη συμπεριφορά του συντρόφου της ότι κάτι δεν πάει καλά, όλη την αποφεύγει. Ναι. Αυτό σημαίνει για έναν άντρα ή ότι δεν μπορεί να έχει στήσει, οπότε την αποφεύγει για το κρεβάτι. Σωστό. Ή ότι έχει άλλη γκόμενα. Και το πρώτο και κύριο είναι ότι αν ένας άντρας είναι γκομενιάρης, εκγενετής, δεν θα αλλάξει, θα παραμείνει έτσι. Ή ότι δεν τον ανάβει αυτή η κοπέλα. Πολλές φορές όμως μία μέρα πριν το γάμο, ασυνείδητα όλες οι άλλες, όλα τα άλλα θηλυκά, πάνε και ορμάνε στον άντρα που πρόκειται να παντρευτεί. Επίσης υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο βρίσκει την ευκαιρία και εισβάλλει, όπως είναι εδώ συμμαθητής. Και τέλος, όταν ακούτε άντρα να λέει σε τρεις μήνες σχέσεις, έλα να συγκατοικήσουμε, που σημαίνει βιασύνη, κάτι τρέχει. Κάτι έχει να κρύψει. Άρα στα λόγια μου έρχεται, γιατί όταν σας λέω εγώ, μου λέει κάτι έχει να κρύψει. Δεν είναι πάντα έτσι, κυρία Θεή Μαρίδη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθει για την κοπέλα αυτό και να έχει και να καταλήξει σε γάμο. Αποκλείεται. Αποκλείεται, εκτός αν αυτή είναι πρόσφυγας. Λοιπόν, tvopen.gr, κάθετος vote. Ψηφίζεται τι να κάνει η Αθηνά. Γιατί μαθαίνει ότι να πατάει και ταυτόχρονα της κάνει ερωτική εξομολόγηση ως μαθητής της. Για πάμε. Μαμά, έλα κοριτσάκι μου. Τι κάνεις? Κάτι πιάτα και ποτήρια βάζω στο πλυντήριο. Άστρο, για το πλυντήριο θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα, αγάπη μου? Λοιπόν, είχα βγει τώρα με το φίλο μου το Βαγγέλη από το σχολείο, θυμάσαι, που σου έλεγα. Και ότι είπα την κατάσταση που συμβαίνει με τον Δημήτρη. Εσένα δεν σου έχω πει τίποτα. Και μαμά, δεν βρισκόμαστε. Όλο δικαιολογίες μου βρίσκει με τη δουλειά, με τον προϊστάμενο. Και μου έδωσε μια ιδέα ο Βαγγέλης. Και πες να ακούσω. Να βάλω συσκευή ηχογράφησης τη μέρα που θα πάω σπίτι του, να την αφήσω εκεί. Μήπως και να δω, μιλάει με κάποιον. Να τον πιάσω, αν έχει άλλη. Ρε μαμά, είναι σωστό αυτό? Σωστότατο, αγάπη μου. Συγγνώμη. Τα έχουμε κάνει πριν από σένα. Κι εγώ κι άλλες φίλες. Βέβαια, δεν είχαμε τέτοια μηχανήματα. Αλλά βρίσκαμε τρόπους και ξεκρυβώναμε δηλαδή, την αλήθεια. Δηλαδή, το έχεις κάνει και εσύ στον μπαμπά. Στον μπαμπά, κάπου αλλού το έχω κάνει. Μην σοβαρά μιλάς. Σοβαρά. Δεν είναι λίγο ακραίο, ρε μαμά, να το κάνω αυτό? Σου αρέσει να σε κοροϊδεύει? Δεν ξέρω, δεν νομίζω να με κοροϊδεύει. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό που γινότανε. Το ξέρεις ότι ήμουν εναντίον. Εντάξει. Το έστω της μάνας λέει ότι δεν είναι σωστός και πρέπει να το κάνεις. Θα το κάνω. Αγάπη, 8 η ώρα. Πάω να φτιάξω πρωινό. Ναι, καφέ θέλω. Τι έγινε, Αθηνά? Δεν το πιστεύω ότι το άκουσα αυτό. Έλα, μωρό μου, πότε θα τη χωρίσεις? Ω, άρχισες τώρα την κρίνια? Ποια κρίνια? Θέλω περισσότερο χρόνο να έχουμε μαζί. Εγώ? Εσύ που είσαι παντρεμένη. Εμένα ο άντρας μου δεν ασχολείται, φεύγω ό,τι ώρα θέλω. Εσύ όλη την ώρα μου λες ότι σε πιέζει να κάτσετε μαζί και να κάνετε πράγματα. Καλά, τώρα ήρθες γι' αυτό να μου κάνεις παροπανάκια? Όχι, θέλω να σε έχω δικό μου. Καλά, θα δω τι θα κάνω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έλα, μωρέ. Με πιέζεις άλλο. Έλα, δεν θέλω έλα, να είσαι μαζί της. Έλα, άστα αυτό. Ο Δημήτρης είναι αυτός? Ναι, μαμά. Καλά, αγάπη μου, και είσαι ακόμα μαζί του. Είναι δυνατόν να σου φέρετε με αυτόν τον τρόπο? Και τι θες να κάνω?
Έχει να τον χωρίσει αμέσως. Είναι πράγματα. Στα έλεγα, βρε αγάπη μου. Δεν είναι δυνατόν να σου έχει φερθεί έτσι τόσο πρόστιχος. Σε απατάει και με άλλη. Δεν είναι δυνατόν. Ακόμα κάθεσαι εκεί. Ξύπνα, Αθηνά. Σταμάτα, μαμά. Σταμάτα. Την αλήθεια λέω. Καλύτερα να τα ακούσεις από τη μάνα σου παρά από κάποιον άλλον. Και έτσι που λες, Βαγγέλη, τον χώρισα τον Δημήτρη. Καλά έκανες. Δεν είχα κι άλλη λύση. Και πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χαρεί αρκετά από αυτό. Ποιος χαίρεται με τη δυστυχία του Λουνού? Μην το πάρεις στραβά, αλλά εγώ. Τι? Κοίτα, από τότε που ξαναβρεθήκαμε στον δρόμο εδώ πιο κάτω και μιλήσαμε, άρχισε να μ' αρέσει πάρα πολύ και... Σοβαρά. Ναι, δεν σου είπα τίποτα γιατί μου είπες ότι έχεις δεσμό. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Και νομίζω ότι αν ήθελες, μόλις ξεπεράσεις όλο αυτό, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μαζί σιγά-σιγά. Και να βλέπαμε... Αθηνά! Τι θες εσύ εδώ? Γιατί σκόνεις το τηλέφωνο? Μη με ξαναπάρεις. Αθηνά, σε αγαπάω. Παρά τα μίσηχε, φύγε από εδώ. Το έχω μετανιώσει, ήταν ένα λάθος. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι, να μην σε ενδιαφέρει ποιος είναι. Αθηνά, αν ξαναγυρίσεις εμένα, θα σε παντρευτώ. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να προχωρήσω τη ζωή μου με το Βαγγέλη που ενδιαφέρεται ή να συνεχίσω με το Δημήτρη που έχει μετανιώσει και θέλει να με παντρευτεί. Τι? Συγγνώμη, τώρα είναι δίλημα αυτό, δεν είναι φως φανάρι. Ναι, δεν είναι. Βαγγέλας και Άγιος ο Θεός. Και το 95% αυτό λέει, να μην είναι με αυτή. Δηλαδή, ακόμα και το 5 που ψηφίσατε να συγχωρήσει τον πρώην. Αυτό δηλαδή που πήγε ο πρώην και τσίπε να σε παντρευτώ, τι είναι αυτό? Είναι αμέσως που έχουν απαντήσει το 5%. Ναι, και συγχώρησε με τα πάντα. Χειριστικό, γιατί σου λέει στην απόγνωσή της πάνω μπορεί να με πάρει. Να σας πω τι είναι το 5%. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι κρατάνε σχέσεις από το παρελθόν που τραβάνε τουρκικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιμπλακούν από αυτές. Να και πάει... κάθε τρεις και λίγο. Μάλιστα, έχουν... ξανά και ξανά. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν τελικά αποφασίζει να μείνει με το συμμαθητή της. Αυτό επιλέξατε εσείς. Παρακαλώ. Δεν σε εμπιστεύομαι πια, Δημήτρη. Σου είπα, το έχω μετανιώσει. Γκρέμισες ότι είχα φτιάξει τα πάντα. Εγώ σε ήθελα, αλλά τα κατάστρεψες όλα. Λυπάμαι λοιπόν, αλλά τώρα είμαι μαζί με τον Βαγγέλη. Και θα προχωρήσω τη ζωή μου με αυτόν. Σωστό, τίμιο και... Είναι και πιο ωραίο κομμενάκι ο Βαγγέλης τώρα. Ο Βαγγέλης... Παρακαλώ τώρα, είναι... Το Βαγγέλη είναι σαν μέλι. Τον κύριο Μέλι, λοιπόν. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η κυρία Μάρα είναι στην παρέα μας. Έχετε πάρει πολλές κυρίες του Σαββατοκύριακο που δεν θέλετε να βγείτε χθες στη γραμμή μας. Θέλατε σήμερα, επειδή είναι η κυρία Μημαρίδη στην παρέα μας. Και η πρώτη κυρία έχει μια. Αγαπάνε πολύ... τα κορίτσια γιατί τα αγαπάω κι εγώ. Ακριβώς, και έχει και μια δύσκολη ιστορία. Διαφημίστε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου, πέταμε. Τι συμβαίνει κακώς που ρωτάμε? Είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί. Αφού στήγητε... Τώρα είναι η δικιά σας στιγμή, εμείς και εσείς. Ποια κυρία έχω στη γραμμή μου? Α, η Εύα και είναι μόλις 30 ετών. Μάλιστα, ναι. Μου λέει ο Θέμης είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, θέλει προσοχή. Πώς εννοώ να αντιμετωπίσουμε? Εύα μου, σ' ακούμε. Τι κάνεις? Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι? Είμαι καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Έλα, σ' ακούμε. Χαίρομαι που θα μιλήσω και με την κυρία Μάρα. Και θέλω απίστευτα να έρθω στο σύλλογό σας, στη Σημερινή Πούλα. Γιατί πιστεύω ότι εκεί βοηθάτε τις γυναίκες. Για πες μας πρώτα τι έχεις. Ναι. Λοιπόν, και εγώ βοήθεια θέλω, γι' αυτό φυσικά πήρα. Λοιπόν, είμαι χωρισμένη. Χώρισα πριν 1,5 χρόνο, γιατί με τον πρώην σύζυγό μου δεν είχαμε καθόλου χημεία στο γάμο. Λες και κάποιος μας μούντζωσε, από την πρώτη μέρα άρχισαν οι καυγάδες. Δηλαδή δεν είδαμε μία μέρα έτσι ερωτική, συναισθηματική, κάθε μέρα καυγάδες. Ήμασταν εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, δεν συμφωνούσαμε σε τίποτα όμως, και αλλά δεν υποχωρούσε και κανένας από τους δύο. Ο γάμος αυτός κράτησε 3 χρόνια και σε όλο το διάστημα του χωρισμού αυτού μου στάθηκε η αδελφή μου και ο γαμπρός μου μαζί. Ναι.
Εκείνοι παντρεύτηκαν πολύ πριν από μένα, 9 χρόνια τώρα, και η αδελφή μου περιμένει και παιδί. Mm. Και πάμε τώρα στα δύσκολα της υπόθεσης. Εγώ με τον γαμπρό μου κατερίναμε από το καλοκαίρι και μετά ήρθαμε πολύ κοντά. Είχα την ανάγκη ενός άντρα στιβαρού όπως είναι αυτός και είμαι και ευάλωτη συναισθηματικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κάποιος ένα χωρισμό. Δεν θέλησα φυσικά προς Θεού να χαλάσω το σπίτι της αδερφής μου. Ούτε το είχα βάλει στόχο αυτό ποτέ. Έγινε η πρώτη φορά, ήρθαμε κοντά το καλοκαίρι, πολύ κοντά. Είχαμε ερωτικές επαφές συχνά. Είπαμε δεν θα ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Αλλά δυστυχώς ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας αυτό. Υπήρχε μεγάλο πάθος, μεγάλη ένταση. Μέχρι που τη στιγμή η αδερφή μου μου λέει ότι είναι έγκυος. Έμαθα πρώτα για τη δική της εγκυμοσύνη. Ναι. Και μετά από 2 εβδομάδες έμαθα και για τη δική μου. Καρπέρος. Και ναι, περιμένω παιδί από το γαμπρό μου, Κατερίνα μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είμαι στον 3ο μήνα. Έχασα φυσικά τη γη κάτω από τα πόδια μου όταν το έμαθα. Βέβαια, ένα παιδί είναι ευλογία, είναι χαρά, δεν είναι πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Αλλά και εγώ δεν είμαι καμιά παρανοϊκή, ήξερα πολύ καλά τι έχω κάνει. Αλλά δεν μπορούσα να προβλέψω αυτή την εξέλιξη. Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με την καθυστέρηση που είχα, όταν η αδελφή μου μου ανακοίνωσε ότι περιμένει και αυτή παιδί. Και έλεγα από μέσα μου αποκλείεται να είμαι τόσο άτυχη. Αλλά τελικά από ό,τι αποδείχθηκε είμαι. Το είπα λοιπόν και σε εκείνον, και αφού το δέχτηκε ήρεμα, δεν αφισβήτησε ότι είμαι έγκυος, δεν μου έριξε ευθύνες, ούτε μου είπε ότι είναι κάποιο άλλο το παιδί. Μου είπε ότι δεν πρέπει να το μάθει κανένας, να το ξέρουμε οι δυο μας μόνο, και μελλοντικά θα αναγνωρίσει το παιδί. Και φυσικά δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω, αλλά σκέφτομαι από την άλλη ότι και η αδερφή μου πρέπει να μάθει την αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να μάθει ότι τα παιδιά μας είναι αδέλφια κάποια στιγμή. Εκείνος μου λέει να το κρατήσω βέβαια για πάντα κρυφό. Όμως εγώ δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να πω στην αδελφή μου την αλήθεια. Γιατί αν κάποια στιγμή επιλέξει να τον αφήσει, εγώ θα χάσω την ευκαιρία να διεκδικήσω τον άντρα της. Βέβαια δεν είμαι από αυτές που μισούν τις αδελφές τους, αυτό να το λέμε. Αλλά πρέπει να μάθω ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο άντρα. Θα φέρουμε στον κόσμο τα παιδιά του, με λιγότερο από 1 μήνα διαφορά. Και στο κάτω-κάτω και αυτός μου έλεγε τον τελευταίο καιρό ότι έρωτα δεν κάνω. Και αναρωτιέμαι πώς έμεινε έγκυος αυτή. Δεν φταίω εγώ σε όλο αυτό, φταίει και εκείνος. Εσείς τι λέτε. Καλά. Συγγνώμη, όλο αυτό είναι, τι να σου πω, παρανοϊκό. Στενάχωρο. Στενάχωρο. Δηλαδή ο γαμπρός σου έχει αφήσει έγκυο με διαφορά 1 μήνα και εσένα και την αδελφή σου, γυναίκα που του, είναι η γυναίκα του. Και τα παιδάκια θα είναι και αδέρφια και εξαδέρφια παράλληλα. Και όλα λάβω. Και η αδελφή σου το θύμα σε όλα αυτά που δεν γνωρίζει τίποτα. Κυρία Μάρα μου, έχετε ακούσει ποτέ κάτι αντίστοιχο? Προχθές διάβαζα την ιστορία των Ηρώδων, την ηρωεδιανή οικογένεια, και είχε πολύ χειρότερα μέσα. Τέλος πάντων. Με τη Βερενίκη, την ξέρετε αυτή είναι? Όχι. Πολύ καρά ήταν αυτή τότε. Η κυρία Εύα θα πρέπει να μιλήσει την αδελφή της. Θα πρέπει να μιλήσει και στο γαμπρό, διότι αυτό το παιδάκι το οποίο κυοφορεί δεν μπορεί να είναι αδέσποτο. Mm. Έχει κάποιο πατέρα και ο πατέρας είναι ο γαμπρός. Και να μιλήσει την αδελφή της που περιμένει παιδί και από τον ίδιο άντρα. Φυσικά. Mm. Έχει και έναν ύψη από ό,τι κατάλαβα, γιατί η αδελφή της έχει είναι μιλήσει, ναι, στην αδελφή 9 χρόνια παντρεμένη, οπότε το παιδί πόσο είναι, 8, 7, 8, πόσο είναι. Το άλλο το παιδάκι. Το πρώτο τους παιδί. Όχι, πρώτο. Τώρα είναι έγκυος η αδερφή. Δεν έχει, επί 9 χρόνια. Ήταν η ίδια παντρεμένη παλιά, αυτό μας είπε. Ήταν η Εύα. Και στο χωρισμό όχι, της... Όχι, η Εύα ήταν παντρεμένη 3 χρόνια. Εδώ 3 χρόνια και η αδερφή μου 9 χρόνια. Και τώρα η αδερφή είναι παντρεμένη, δεν έχει άλλο παιδί τώρα. Δεν έχει παιδί τώρα, είναι πρώτη φαίνεται φορά που το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στο γαμπρό μετά από 9 χρόνια, μπορούσε και γονιμοποίησε ό,τι βρήκε μπροστά του. Είμαι σαφή σε αυτό, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, χρυσό μου παιδί, να το γνωρίσει η αδελφή σου και το δικό σου το παιδάκι να έχει την τύχη να έχει και αυτό έναν πατέρα. Μα κυρία Μημαρίδη, ο πατέρας της είπε ότι εγώ το αναγνωρίζω. Δεν είπε ότι δεν είναι δικό μου το παιδί. Λάθος, είπε κρατήστε το κρυφό, κυρία. Ναι, είπε κρατήστε το κρυφό στην παρούσα φάση. Εύα, τι σου είπε ακριβώς ο Εραστής? Μου είπε να το κρατήσουμε κρυφό, ναι, να το ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο και στο μέλλον θα το αναγνωρίσει. Στο μέλλον, να πάει το παιδί στο στρατό, να βγάλει μουσια. Και μετά θα τα αναγνωρίσει. Δεν τα μασάμε αυτά, κυρία Εύα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μία κοπέλα συνομήλικη σου. Είναι η Σοφία και είναι ακριβώς 30 ετών και αυτή. Να την ακούσουμε. Καλησπέρα, Σοφία μου. Γεια σου, Κατερίνα μου.
Γεια σου, Σοφία μου. Λίγο πιο δυνατά, σ' ακούμε. Ναι, ναι. Εδώ μου, πρώτον, έκανες λάθος, δεν έπρεπε να πας με τον γαμπρό. Αυτό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι δεδομένο. Το καταπίνουμε αυτό, παρακάτω. Ναι, το καταπίνουμε. Πήγε, τώρα πήγε, τώρα τι κάνουμε. Πρέπει όπως είπε η κυρία Μημαρίδη να μιλήσει στην αδερφή της. Και τώρα... να δεις τι θα κάνεις. Τώρα σοβαρά, Σοφία μου. Να κατανοήσει. Ναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σωστή που και η αδερφή της είναι 3-4 μηνών έγκυος. Να πάει να της μιλήσει. Έχει και να της πει... μετά. Εγώ όλο αυτό το βρίσκω πολύ μεγάλο λάθος, αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να λέω και βλακίες. Κοιτάξτε, το λάθος, Κατερίνα μου, ήταν ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Εννοείται, θα χάσετε και κάτω από τα πόδια της. Εάν θέλετε να καταλαβαίνουμε τι είναι, σωστό και τι είναι λάθος, ένας τρόπος υπάρχει. Θα βάλετε τον εαυτό σας στη θέση της Εύας και στη θέση της αδελφής της Εύας. Πολύ δίκιο. Ωραία. Πες ότι εγώ... Τι είπες? Εγώ δυστυχώς βάζω στη θέση μου την αδελφή της, όχι. Και στις δύο θέσεις πρέπει να μπεις. Στη μία είναι ήδη Εύα. Όχι, μίλησε η κυρία Σοφία. Και στις δύο πρέπει να μπεις. Πες ότι είσαι εγκαστρωμένη αδελφή της Εύας. Και έρχεται η αδελφή σου και σου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα στο κρεβάτι με τον άντρα σου και είμαι κι εγώ εγκαστρωμένη. Τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Τι θα ότι κάνεις εκείνη? Ναι, κάτι τέτοιο όχι. Εύα, Σοφία... Κατερίνα μου, είναι... Νιώθεις, ναι, προδοσία και θυμό, αυτό εννοείς. Σωστά. Ναι, αυτό, ναι. Ωραία. Φυσικά. Όμως είσαι αντιμέτωπη με μία κατάσταση. Καλός ή κακός, η αδελφή σου είναι εγκαστρωμένη από τον άντρα σου. Σωστά. Πολύ σωστά. Και θα έρθουν στον κόσμο δύο παιδιά. Ανήψια ξαδέλφια, ναι, και αδέλφια μαζί. Η Δρόσο, ποιον έχει μείνει? Ποια? Και στις άγριες μέλισσες, λέω. Αυτό, παιδί μου, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τι λέτε, καλέ, έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Οι άγριες μέλισσες. Ναι, δεν είναι όμως. Δεν είναι αληθινή ιστορία. Ναι, αλλά όλα αυτά έχουν συμβεί. Ναι, ρε παιδιά, αλλά γίνονται. Τώρα εδώ το έχουμε απτό. Το ακούμε. Λοιπόν, να σας πω ένα μυστικό. Ναι. Γιατί εγώ δούλευα στο νοσοκομείο των παιδών πάρα πολλά χρόνια, ναι, και υπήρχε τμήμα ειδικό για αυτά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά, μα το Θεό, ανήκουν στους κουμπάρους, στους γαμπρούς, στους μπατζανάκηδες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ απορώ με αυτόν τον τύπο ο οποίος έχει αφήσει με διαφορά ενός μήνα σε ενδιαφέρουσα δύο γυναίκες και δύο αδελφές. Κατερίνα μου, αυτός μπορεί να το έκανε και επίτηδες. Πολύ πιθανό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Έχουμε τη Χριστίνα 40 ετών στη γραμμή μας. Χριστίνα μου, καλησπέρα, σε ακούμε. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά εσείς? Καλά. Προσπαθούμε. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει φύγει λίγο, τα έχουμε χάσαμε και μπήκε λίγο τη γη κατά τα πόδια μας, το προκύσαμε. Αυτό που θέλω εγώ να πω στην Εύα. Εύα μου, γεια σου καταρχάς. Εγώ, κοπέλα, με αυτό που πιστεύω είναι ότι... Εντάξει, και εσύ θες αυτό που έκανες τώρα στην αδελφή σου, αλλά πάνω απ' όλα για μένα με φταίει αυτός ο τύπος. Δεν αξίζει να είναι ούτε με σένα ούτε με την αδερφή σου. Γιατί ένας άνθρωπος όταν είναι παντρεμένος και πάει και με τη μία αδερφή και με την άλλη, και την αφήνει και έγκυος. Και καταρχάς, κοπέλα μου, σε κοροϊδεύει. Εγώ πιστεύω. Σίγουρα δεν είναι σωστό αυτό, αλλά υπάρχουν παιδιά τώρα. Γιατί αν ήταν άντρας με αλφα κεφαλαίο, θα έλεγε: αναλάβω κι εγώ τις ευθύνες μου, γιατί γι' αυτός έκανε κάτι όπως και εσύ. Για μένα, ναι, μίλησε με την αδερφή σου, πες το, και σήκω, φύγε από αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως μετά τη Γιάννα πρέπει να το τώρα πω. Τώρα δεν μπορεί να φύγει, κυρία Χριστίνα. Πού να πάει? Τώρα θα διεκδικήσει ένα κομμάτι πατρότητας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Κατερίνα μου, αν έχεις την καλοσύνη, ναι, ναι, την βεβαίως. Εύα, κάτι άλλο. Βεβαίως. Είπες, ναι, ότι από την ώρα που παντρεύτηκες, επί τρία χρόνια, ναι, γαυγίζεις, λέω, καυγαδίζεις με τον άντρα σου συνεχώς. Σεξ, γιο. Συνεχώς. Ωραία. Στο κρεβάτι δεν πηγαίνατε? Το κρεβάτι... Μόνο για ύπνο. Το κρεβάτι φτιάχνει η δομή της καταστάσης. Εντάξει, και πηγαίναμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το νιώθαμε. Και οι δύο ήταν σαν ανάγκη κάτι. Ανάγκη ήταν, δηλαδή έκανε στο καθί. Ρε, παιδιά, όταν πάτε στο κρεβάτι με τον άντρα σας, τα παίρνω ώρες. Πάρτε τα. Βοηθάτε τον φουκαρά.
Πού πάτε με την παντοφλίτσα, με την παντοφλίτσα και την νυχτικούλα, με τα αρνάκια. Παίχτε τον. Με τι θα πάει ο άνθρωπος στο κρεβάτι, με τις προβατίνες. Έτσι. Βοηθάτε τον λίγο, βάλτε ένα ωραίο εσώρουχο. Καθίστε τον Γρηγόρη που έχει κάτι κόκκινα τάγκα και τα δίνει. Τα δικά μου τα τάγκα. Αυτά που κάνεις τώρα. Κυρία Κατερίνα, μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο την Εύα. Όχι δικά σου εννοεί, γυναίκα σου. Εμένα μου, δεν μου κάνεις δώρο κόκκινα τάγκα. Αυτό είναι άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι την Εύα. Ναι. Είσαι ερωτευμένη με τον γαμπρό σου και από πριν. Αισθανόσουν κάτι. Από πριν όχι. Μετά το χωρισμό άρχισε να... Δεν καταλαβαίνω. Αυσύπονο δηλαδή. Τι να σου πω, Παυσίπονο. Μάλιστα. Τι να σου πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μου. Έχουμε τη Δήμητρα 39 ετών που θέλει να μιλήσει με την Εύα. Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε όλες. Δεν σας ακούω ή δυναμώστε μου τον ήχο. Δήμητρα, γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Σ' ακούμε. Επίσης, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια να πω για την εκπομπή και για όλες τις πολύτιμες συμβουλές που μας δίνει η κυρία Μεϊμαρίδη. Να είστε καλά. Πραγματικά είμαστε προσιλωμένοι στη τηλεόραση όταν την έχετε. Για πέστε, θεά Δήμητρα της Ελευσίνος. Έλευσης. Λάθος, όχι Ελευσής. Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Λοιπόν, να πούμε στην κυρία Εύα και με την ίδια και με την αδελφή της και με τον γαμπρό της. Τώρα τι κάνουμε. Θα πω λίγο σε δεύτερο χρόνο. Και πέρα από το τώρα, αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα μεγαλώσουν. Σε αυτόν τον κόσμο τέλος πάντων που θα έρθουν. Όταν ανακαλύψουν τη σχέση που θα έχουν μεταξύ τους ή ακόμη και οι μανάδες που θα το γνωρίζουν, τι γίνεται από εκεί και μετά. Ποια είναι η ισορροπία αυτών των παιδιών. Σαν μελλοντικούς πολίτες, λοιπόν. Να το δούμε λίγο σε πιο βάθος. Ωραία, να απαντήσει η Εύα. Εύα. Εντάξει, σίγουρα αυτό δεν είναι ωραίο. Θα το αντιμετωπίσουν δύσκολα τα παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το μάθουν. Κοιτάξτε, κυρία Χριστίνα, αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Τζουντέα των πρώτων αιώνα, αυτό θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Το ξέρετε ότι οι νόμοι εκεί, εκτός από το να κρατάνε τα Σάββατα, να τρώνε τα γκόσερ και να κάνουν τις περιτομές, είχαν και έθιμο, εάν κάποια γυναίκα χάσει τον άντρα της, ο αδελφός αυτούνου έπρεπε να την απαντρευτεί. Αλήθεια, διότι βέβαια, το θηλυκό ο αδελφός έπρεπε... αυτούνου όμως. Ναι, φυσικά. Αυτή λοιπόν έχασε τον άντρα της, εμφανίζεται ένα μέρος της οικογένειας, αλλά δεν ζούμε στην Τζουντέα του πρώτου αιώνα. Θεωρώ ότι μία καταπιεσμένη κοπέλα και θυμωμένη από το διαζύγιο της ψάχνει κάπου να πιαστεί. Έτσι έκανε και η κυρία Εύα. Το πρώτο αρσενικό παντελόνι που βρήκε ήταν ο άντρας της αδελφής της. Κακώς, κάκιστα και κρατήθηκε από εκεί πάνω. Τώρα πάνε αυτά. Να κοιτάτε πάντα τι έχετε μπροστά σας να αντιμετωπίσετε. Και τώρα θα έρχεται ένα παιδάκι. Έλα, Δήμητρα, σ' ακούμε. Να ρωτήσω κάτι. Ας φανταστείτε να το κάνει εικόνα αυτό που της λέω, της κυρίας Εύας. Το παιδί της, το παιδί αυτό του έρωτα, το οποίο οπωσδήποτε, όπως θέλουν να τον χαρακτηρίσουν, δεν μας ενδιαφέρει. Είτε είναι παράνομος, είτε παράλογος, είτε οτιδήποτε. Την κοιτάζει στα μάτια. Και τη ρωτάει, μαμά, αυτός είναι ο γονιός μου, αυτός είναι ο γεννήτωράς μου. Αυτός είναι, τι ναι. Τι λες. Αυτός και είναι, φυσικά. Θεωρώ, ναι. Αυτός είναι. Βλέπεις κανέναν άλλον. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Έχουμε και τη Στέλλα 35 ετών στη γραμμή μας. Να την ακούσουμε, Στέλλα μου. Καλημέρα σας. Γεια σου, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε. Σήμερα είναι λίγο αστεία η συγκυρία, γιατί έτυχε να έχω ρεπό από τη δουλειά μου και ανοίγοντας τη τηλεόραση έπεσα σε αυτή την ιστορία. Εγώ έχω μια παρόμοια ιστορία με τη διαφορά ότι εγώ είμαι η άλλη αδερφή. Δηλαδή. Ήμουν παντρεμένη, παντρεύτηκα γύρω στα 28 μου, με τον μεγάλο μου έρωτα θα έλεγα. Είχα μία αδερφή η οποία ήταν μεγαλύτερη, ζούσε στο εξωτερικό, χώρισε και γύρισε. Ναι. Όσο φύλαμε εμείς, τη στηρίξαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε, μόνο που ο πρώην άντρας μου τη στήριξε λίγο παραπάνω. Δηλαδή? Δηλαδή, κάνανε σχέση, το έμαθα πολύ τραγικά και τελείως τυχαία. Και εννοείται ότι όλο αυτό... Συγγνώμη, όχι... Έμεινε έγκυος και η αδελφή σου. Ακριβώς έτσι το έμαθα, γιατί έτυχε να είμαι μικροβιολόγος. Και μία συνάδελφός μου με ενημέρωσε ότι η αδελφή μου πήγε και έκανε κάποιες εξετάσεις, οι οποίες βγήκανε θετικές εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Το σοκ δεν ήταν αυτό. Το σοκ ήταν ότι λίγες μέρες αργότερα έμαθα και εγώ ότι είμαι έγκυος. Μάλιστα.
Με τη διαφορά ότι για μένα. Ταράζομαι βέβαια τώρα που το λέω, με συγχωρείτε, αλλά με τη διαφορά ότι εμένα δεν εξελίχθηκε πολύ καλά όλο αυτό. Γιατί όλο αυτό το σοκ, όλο αυτό το στρες, όλο αυτό το άγχος. Έγινε μια παλίνδρομο σκίσης. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Ναι, κατανοητό. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Η αδελφή σου γέννησε το παιδί. Η αδελφή μου, ναι, αυτή τη στιγμή ζουν με τον πρώην σύζυγό μου μαζί. Πώς σου είπανε, συγγνώμη, έχω σοκαριστεί. Ναι, ναι. Πώς σου είπανε ότι το παιδί είναι του σύζυγου σου. Οι εξετάσεις. Πάρα πολύ απλά. Η αδελφή μου με πολύ θράσος και με πολύ άνεση και με πολύ χαρά μάλιστα. Και ήμουν υποχρεωμένη να χαρώ και γι' αυτό. Τι. Άλλο παιδάκι είχες εσύ. Όχι, όχι, ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Έρχεται και σου ανακοινώνει ότι περιμένω το παιδί του. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Κανονικότατα. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το ότι οι σχέσεις μας πλέον δεν υπάρχουν. Φυσικά. Είναι το ότι πλέον για όλη την οικογένεια, για όλο το σόι, είναι η μπιπ. Είναι αυτή που έκανε ναι. στην αδερφή της. Γιατί δεν φταίει μόνο ο γαμπρός, που ο γαμπρός ήξερε ότι είναι αδερφή μου. Φταίει και η αδερφή μου γιατί ήξερε ότι είναι ο άντρας μου. Ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες στην αρχή ότι τυχαία δεν μας παρακολουθεί. Τυχαία άνοιξε σήμερα, Σας παρακολουθώ όταν έχω ρεπό, αλλά σήμερα τυχαία πραγματικά έπρεπε. Καλά, δεν είναι απίστευτο ότι ανοίγει τηλεόραση και πέφτει σε μια τέτοια ιστορία. Ήδη. Πολύ ακραία, η οποία είναι ίδια με τη δικιά της. Κατερίνα μου, θέλω να πω δύο τελευταία πραγματάκια. Βεβαίως, την Εύα, ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει στην αδελφή της, αλλά να ξέρει ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Για καμία από τις δύο. Για καμία από τις δύο, κυρία Μάρα μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Και όπως έκανε ό,τι έκανε, θα πρέπει να σταθεί και να το λουστεί και να το αντιμετωπίσει. Βέβαια, έχει πολύ δίκιο. Θα κερδίσει ένα παιδί που δεν το συζητάμε, είναι ένα υπέροχο πράγμα. Ίσως κερδίσει έναν άντρα, αλλά θα χάσει μία αδερφή. Εσύ τι έκανες, μικρή, βρήκες κάποιον άλλον στη συνέχεια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μετακόμισα σε άλλη πόλη, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσα να ζω στην ίδια πόλη μαζί τους. Φυσικά. Έχω μία σχέση και μάλιστα ετοιμάζομαι να παντρευτώ. Μπράβο, ευλογίες μας. Και αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλη φορά την εκπομπή σας και παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι τα τηλεφωνήματα είναι ψεύτικα και ιστορίες είναι φτιαχτές, ας έρθουν να μας πούν όλες εμάς, γιατί σας τονίζω, είμαι μικροβιολόγος και έχω δει πολλά. Ναι. Ας έρθουν να μας έχει πούν δίκιο. Όλες εμάς για τις φτιαχτές ιστορίες. Όπως είπε και η κυρία Μάρα, του γαμπρού, του μπατζανάκι, του πεθερού γίνονται πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις και τη δυνατότητα να το ξαναπώ ότι και εγώ καλό εδώ. Είδατε σήμερα, ας πούμε, βγήκε μία κυρία, έχει πάρει από το Σάββατο συγκεκριμένη ιστορία, την έχουμε καταγράψει. Εντάξει, την αποφάσισαμε να τη βγάλουμε σήμερα επειδή θα είστε κι εσείς. Και βγήκε κυρία που έχει ακριβώς την ίδια ιστορία. Λοιπόν, καλό σου θέλουν και δεν πιστεύουν και έχουν αμφιβολίες. Να βγουν στο κοντρόλ καθημερινά. Να βλέπουν τα τηλεφωνήματα που καταγράφουμε, τη διαδικασία όλη και ταυτόχρονα πόσες κοινές ιστορίες υπάρχουν. Πίστευτο. Κατερίνα μου, όποιος δεν πιστεύει, ας ανοίξει λίγο τα μάτια του στον οικογενειακό του περίγυρο, γιατί κάθε οικογένεια και μία πληγή. Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ίσως με αυτά που είπε, ώρα η καλή να πούμε. Καλά, έχω συγκλονιστεί να τριχιάσει με τη συγκεκριμένη ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα μου. Εύα, θα κλείσουμε αυτά που σου είπε η Στέλλα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Σωστό, κυρία Μάρα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με άλλη ιστορία. Λοιπόν. Κατερίνα Ζαγοραίου μαζί μας. Γεια σου, Κατερίνα μου, τι κάνεις? Τι ωραίο φόρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα κίτρινα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Mendy Chic και σήμερα μας δίνεις ένα φανταστικό βάουτσερ ομορφιάς. Καταπληκτικό βάουτσερ ομορφιάς. Διότι έρχεται η άνοιξη. Ακριβώς, ξέρεις τι, είναι η περίοδος που αρχίζουν και μου στέλνουν όλες οι φίλες. Βέ, Κατερίνα, τι να κάνουμε για να χάσουμε τα περίπτωτα κιλά, τι να κάνουμε για να μην έχουμε κυταρίτιδα, τι να κάνουμε για να φρεσκαριστούμε. Μ' αρέσει λοιπόν που σε μια καταπληκτική τιμή έρχεσαι εδώ μαζί με τα Mendy Chic και θα μας δώσει ένα βάουτσερ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσετε από τώρα μέχρι και ένα χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ένα βάουτσερ, Κατερίνα, που δεν έχει ξαναγίνει, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλές θεραπείες. Έχουμε λοιπόν δύο θεραπείες για το αδυνάτισμα, μάλλον έχουμε δύο θεραπείες για το πρόσωπο, τρεις θεραπείες για το σώμα και επίσης όσοι καλέσετε τώρα στο 211-118-18 θα έχετε και σούπερ δώρο τη μοναδική θεραπεία Frotox που έχει αντικαταστήσει τον Botox και ξέρω ότι την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Και να πούμε ότι το Frotox είναι μη ενέσιμο. Μη ενέσιμη λοιπόν θεραπεία. Φεύγουν αμέσως οι ρητιδούλες από το πρόσωπο. Ακριβώς τα αποτελέσματα του Botox, Κατερίνα. Όλες οι διάσημες στο Hollywood έχουν αγαπήσει αυτή τη θεραπεία. Λοιπόν, να πούμε μία το τηλέφωνο και μετά να εξηγήσουμε αναλυτικά τι περιέχει με στο βάουτσερ, γιατί δεν είναι λίγες οι θεραπείες.
θεραπείες και παροχές. Πάρα πολλές θεραπείες και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 2-11 λοιπόν, 118-18 και θα βρείτε σε αυτό το βάουτσερ 5 θεραπείες. Ξαναλέω, 2 θεραπείες για το πρόσωπο, 3 θεραπείες για το σώμα σε πολύ χαμηλή τιμή. Μοναδική τιμή που πραγματικά και μία θεραπεία να πάτε να κάνετε κάπου θα δώσετε περισσότερα χρήματα. Χαμηλή λοιπόν τιμή που θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί. 2-11-118-18 και όσοι καλέστε τώρα και στα επόμενα 5-10 λεπτάκια θα πάρετε δώρο και τη μοναδική θεραπεία Frotox. Κατερίνα μου, να ξεκινήσω με το πρόσωπο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν 2 θεραπείες για το πρόσωπο, οι οποίες θεραπείες είναι για την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το κολαγόνο που μετά από την ηλικία των 30 χρονών αρχίζει και φεύγει και λείπει από το δερματάκι μας. Εδώ πέρα έχουμε lifting λοιπόν για το πρόσωπο με πεπτίδια, έχουμε παραγωγή κολαγόνου. Και όλα αυτά να πούμε ότι γίνονται με ειδικά λέιζερ, δεν είναι τίποτα ενέσιμο, δεν πονάει, δεν έχει σημάδια. Μη επεμβατικές λοιπόν θεραπείες, πολύ ωραία το είπες, χωρίς καθόλου πόνο, Κατερίνα, χωρίς καμία αλλεργία και κανένα ερεθισμό. Δεύτερη θεραπεία για το πρόσωπο και πάλι για την ενίσχυση κολαγόνου και ελαστίνης με ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διεγείρουν τους συνοβλάστες, τα κύτταρα δηλαδή εκείνα που ευθύνονται για την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Mm-hmm. Τι χρειαζόμαστε για να είμαστε λαμπέρες και χωρίς ρητίδες? Κολαγόνο και ελαστίνη. Θα τα έχετε λοιπόν με 2 σούπερ θεραπείες για το πρόσωπό σας. Πάμε σώμα, Κατερίνα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις κρυολιπόληση. Η κρυολιπόληση αυτή τη στιγμή είναι ίσως και η πιο ασφαλής και σίγουρη μέθοδος για να χάσεις κιλά από συγκεκριμένα σημεία. Από συγκεκριμένα σημεία. Λίπος, ωραία. Και μιλάμε λοιπόν για κρυολιπόληση, την αυθεντική κρυολιπόληση, 4D. Κατερίνα μου. Mm-hmm. 4D λοιπόν, η οποία επιδρά σε συγκεκριμένα στοιχεία, σημεία του σώματος, στοχευμένα, εκεί που μαζεύουμε λίπος. Όπως είναι τα μπρατσάκια, όπως είναι η κυλίτσα, όπως είναι η μυρλούτη. Ακριβώς. Οπότε έχουμε κρυολιπόληση για να φύγει το τοπικό λίπος, διότι κορίτσια, ξέρω ότι ετοιμάζεστε τώρα για την άνοιξη. Καλέστε λοιπόν στο 211-118-18 και όλες αυτές οι σούπερ θεραπείες σε πολύ χαμηλή τιμή θα γίνουν δικές σας. Και για το σώμα, Κατερίνα, έχουμε και άλλη θεραπεία, lipocontouring. Περίγραμμα του σώματος. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί τους, αλλά κυρίως δεν θέλω να βλέπω τη μάνα μου. Δεν θέλω να είναι μάνα μου αυτή η γυναίκα. Τα φτιάξανε αυτή. Για μένα. Τα φτιάξανε. Εννοείται. Ναι. Για συνέχισε. Έχει πεθάνει για μένα. Και τώρα πάμε σε αυτό που θέλω. Ενώ είμαι στη διαδικασία του διαζυγίου, έχω παράλληλα αρχίσει και μία διαδικασία για να τους μείνω αξέχαστη. Για πες. Ετοιμάζω να τυχοκολλήσω σε όλη τη γειτονιά φωτογραφίες τους, σε μία αφίσα που έχω φτιάξει και που γράφω ότι αυτή η μάνα πήρε τον άντρα της κόρης. Της πόρνης, της... Της κόρης. Της κόρης. Θα βάλω παντού. Τυπώνω 500 αφίσες και θα τις τυχοκολλήσω σε όλη την περιοχή. Θα την κάνω εγώ να αλλάξει γειτονιά. Και θα έχει και συνέχεια. Έχω φωτογραφίες που φιλούνται, Κατερίνα μου, και ένα μικρό βίντεο από το κινητό μου. Αυτό... Τους είχα τραβήξει τη μέρα αυτό που τους έπιασε. Αυτό πώς το πήρες το βίντεο, καλά. Τη μέρα που τους έπιασε. Με το κινητό μπήκες μέσα. Εννοείται. Μα. Για να έχω στοιχεία. Ναι, εντάξει, το έχει ψηλαστεί. Θα το στείλω σε όλους τους συγγενείς στο Facebook. Oh. Θα το κάνω ταυτόχρονα. Θέλω να την κάνω να αλλάξει πόλη. Θα φτάσω στα άκρα. Ναι, ποιος δεν μας, μας πήρε να σου πούμε τη γνώμη. Μας έχεις και κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, πείτε μου. Ποιος ναι. μπορεί να πει κάτι σε αυτή την πληγωμένη κοπέλα? Ναι. Κάτσε λίγο. Θέλω να μάθουμε κάποια διαδικαστικά όμως. Τη στιγμή που τους πιάνεις στα πράσα, ναι. δεν μας έχεις πει από εκεί και μετά πώς αντιδρούν, τι σου λέει η μάνα σου, τι σου λέει αυτός? Η μάνα μου μου είπε ότι ήταν πρώτη φορά που γινότανε. Ναι. Καλά, ό,τι και να μου πούνε, δικαιολογία πρώτη, δεν δεύτερη, υπάρχει. Γινότανε. Αυτή η μάνα δεν είναι. Ναι, αυτή η μάνα δεν έκανε προσπάθειες να σου πει, παιδί μου, συγχώρεσέ με, σου πήρε τον άντρα και έφυγε. Όχι, από εκείνη τη μέρα έχω τρελαθεί. Εγώ δεν θέλω να τους βλέπω στα μάτια μου. Πατέρας υπάρχει? Υπάρχει όχι, πατέρα. Δεν υπάρχει πατέρας. Όχι. Έχει αναχωρήσεις κύριον? Ναι, ναι, ναι. Ή έχουν χωρίσει? Όχι, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία. Η μαμά το έχει ξανακάνει αυτό και σε άλλες φιλενάδες της, να ορμήξει σε γκόμενους φιλενάδες. Δεν ξέρω, αλλά τώρα... Την κόρη. Ξέρω, είναι το παιδί της. Το θέμα είναι αυτό, ότι ναι, έκανε αυτό το πράγμα στο παιδί της. Ναι. Απ' τη μία ξέρω ότι χωρίζω
και ανοίγω το δρόμο να είναι μαζί. Αλλά απ' την άλλη έχω πληγωθεί τόσο πολύ που θέλω να ανταποδώσω το χτύπημα. Θέλω να την κάνω κουτίλα. Απλά τώρα να... είναι φρικτό αυτό που τη συνέβη. Αλλά... φρικτό είναι και το άλλο, Κατερίνα. Ναι, αυτό. Δηλαδή τώρα να πας να κάνεις, να τη χοκολλήσεις, αφήσεις τη μαμά σου και να λες αυτή είναι που πήρε τον άντρα. Θέλω να την καταστρέψω. Θέλω να την... Ας πούμε ότι εγώ πάω σε ένα περίπτερο να πάρω τσίχλες και βλέπω μία φίσα αυτήν εδώ, η οποία λέει, προσοχή, βλέπετε αυτή τη γυναίκα. Αυτή τα έχει φτιάξει με τον άντρα μου. Νομίζω θα με νοιάξει. Θα κάτσει να το δει. Γειτονιά υπάρχει που το πολιό. Δεν θα έχει μούτρα να βγει έξω. Κυρία Μημαρή. Για την ίδια, για την ίδια. Θα βάλεις τη φωτογραφία της και θα λες προσέξτε γειτονιά, μαζέψτε τους άντρες. Αυτή είναι η μάνα που έφαγε τον κόμενο της κόρης. Αυτό θα γράψει. Έχεις ανάγκη να συνεχίσεις να δηλητηριάζεσαι, δηλαδή να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Κάνοντας το αυτό, δεν θα ηρεμήσεις. Μα με αυτό όμως, άμα δεν πάρει ο εκδίκησης, θα ήρεμε. Ναι, θέλει να ξεσπάσει. Θέλω να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία, που είναι 55 ετών. Κυρία Ευαγγελία μου. Γεια σας, κορίτσια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω στην κοπέλα, γιατί τώρα δεν βλέπω το όνομά της, ότι ό,τι και να της κάνουν, ό,τι και να κάνει, κακό στον εαυτό της θα κάνει. Να αφήσει τα πράγματα όπως είναι, να πάρει τον διαζύγιο της και να βρει μία έναν άλλον άνθρωπο. Τώρα, το τι έκανε η μάνα της, πώς το έκανε και γιατί το έκανε, το κοριτσάκι μου τελείωσε. Έχει, αυτό πονάει αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Κυρία Ευαγγελία, πονάει δεν αυτό. Είναι τόσο δεν είναι εύκολο. Πονάει, ξεπονάει, τελείωσε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κολλάτε σε μία κατάσταση. Έγινε, το μάθατε, ωραία. Καλά. Βγάλε το θυμό σου, πλάκωσε τη και στο ξύλο. Και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα, είναι λέει ότι ο θυμός πρέπει να φύγει από τη μέση. Να πάει σε ένα σάκο του box. Συγγνώμη, πώς θα είσαι παιδό. Μα πώς... Με το να κάνει έτσι και να βγάλει τις αφίσες και αν δεν τις έβγαλε τις αφίσες και την ίδια γειτονιά και τι να λέει το ότι ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει και το ευχαριστήθηκε η μάνα της. Ας κοιτάξει τη ζωή της να πάει πιο μπροστά και ας ξεκολλήσετε. Συγνώ... Δεν κολλάτε σε κάτι τελείως. Έχει κάνει κάτι παρόμοιο κυρία. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Συγγνώμη. Γιατί το βλέπετε τόσο απλό. Δεν της χάλασε η μπεσαμέλ. Πήγε με τον άντρα της η μάνα της. Αλλά και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Τους έπιασε. Μα το πρόβλημα δεν ήταν η μάνα της. Το πρόβλημα ήταν η ίδια. Η ίδια δεν έδωσε σημασία στον άντρα της. Μην τα λέτε αυτά. Δεν το ξέρετε αυτό. Όπα, όπα, κυρία Ευαγγελία, και στην 55 χρονών γυναίκα. Παρόμοια η ίδια αυτή που ήθελε να είναι νοικοκυρά και η μάνα της λοιπόν... Και δεν το κάνει την περιμένετε μια... Έχετε παιδιά, κυρία Ευαγγελία. Έχετε παιδιά. Κυρία Ευαγγελία, με ακούτε. Έχετε παιδιά. Έχετε παιδιά. Και παιδιά έχω και γόνια και κόρη έχετε. Και κόρη έχω. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αν η κόρη σας δεν ήταν καλά με τον άντρα σας, με τον άντρα σας, πηγαίνετε να το φτιάχνετε με τον άντρα της. Μα αυτό όχι κόρη μου, τι να το κάνω, δεν έχω τέτοιο θέμα. Κακώς κρατάμε αυτό το τηλέφωνο, η γυναίκα αυτή είναι άρρωστη. Τι λέτε τώρα, μα είναι δυνατός. Τα παιδιά είναι παιδιά και ο άντρας είναι άντρα. Ο άντρας είναι άντρας. Δηλαδή με συγχωρείτε. Εσείς είσαστε μάνα και ισχυρίζεστε ότι ο άντρας είναι άντρας. Δεν μπορείτε να κρατήσετε τη σχέση. Δηλαδή γιατί την κάνει έκανε τη σχέση. Γιατί παντρεύτηκε, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Λυπάμαι. Όχι, είσαι ένα γάμο, είσαι ένα γάμο. Δεν θέλω να παντρευτεί. Λυπάμαι, κυρία Ευαγγελία, που έχετε παιδιά και γόνια. Στενοχωριέμαι που το λέω. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ με την τοποθέτησή σας. Είναι δυνατόν να λέτε ότι μία μάνα πήγε με τον άντρα της γυναίκας της και με τις κόρες και καλά να πάθει κόρη της γιατί δεν πρόσεχε τον εαυτό. Είναι δυνατόν, κυρία Ευαγγελία μου, και μας λέτε ότι είστε μάνα με κόρη. Έχετε κόρη και γόνια. Είναι ανθρώπινη ντροπή αυτό. Με συγχωρείτε, είναι ανθρώπινη ντροπή αυτό που λέτε και δεν τιμάει καθόλου το ρόλο της μάνας. Δεν τιμάει το ρόλο της μάνας που η δική μου μάνα μου έμαθε. Λυπάμαι που ακούω μία γυναίκα 55 ετών να λέει αυτή την άτυχη φράση και την πέφτει. Λυπάμαι, κυρία. Πολύ καλά τα λέει η Χρυσλά. Πολύ καλά, πολύ καλά τα λέει η Χρυσλά. Κυρία Ευαγγελία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ντροπή. Πραγματικά. Λυπάμαι. Και πολύ καλά σας είπε η Χρύσλα. Πραγματικά ντροπή. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, δώστε μου άλλη κυρία τώρα, έχουμε την κυρία Ευαγγελία. Η Εφη 29 ετών στη γραμμή μας. Παναγία μου και Χριστέ μου σήμερα. Έλα, Εφη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλά, εσείς. Προσπαθούμε. Εδώ η άλλη εκεί είπε καλά, έκανε η μάνα της. Τι να σου πω. Έλα, Εφη. Τόσο απλό. Τίποτα. Η Πέπη να δει τη ζωή της, να μην ξαναμιλήσει ποτέ στη μάνα της και να το ξεγράψει. Να τους αφήσω έτσι χωρίς να έχουν καμία συνέπεια.
Να βρεις έναν άλλο τρόπο να φύγει ο θυμός σου. Να βρεις έναν άλλο τρόπο και να φτιάξεις και τη ζωή σου, αγαπη μου. Ούτε αυτή η μάνα σου αξίζει, ούτε αυτός ο άντρας σου αξίζει. Γιατί αυτό που θα κάνεις δηλητηριάζει και εσένα. Εσύ στο τέλος θα έχεις τα 1000 ψυχολογικά. Η μητέρα σου στην τελική μια χάρη φτιάξει τη ζωή σου. Είσαι 30 χρονών, έχεις άλλα τόσα χρόνια να φτιάξεις τη ζωή σου. Ούτε μάνα είναι αυτή, αλλά ούτε άντρας είναι αυτός, αγάπη μου. Αυτός, αν δεν είναι η μάνα σου, θα είναι κάποια άλλη. Α, μπράβο. Σε κανένα χρόνο να την παρατήσεις και τη μάνα σου, μη φοβάσαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Έφη. Έχουμε και την κυρία Μαρία, 55 ετών, που θέλει να παρέμβει. Γεια σας, κυρία Μαρία μου. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, παιδιά μου. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ακούμε. Τι είναι αυτά που ακούμε? Πρώτον, θέλω να επιτεθώ στην κυρία Ευαγγελία που ήταν πριν, που έλεγε αυτές τις κουβέντες. Ναι, η κοπέλα, ναι. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να μην ήταν εντυμένη καλά. Τι έγινε με αυτό? Η μάνα έπρεπε να πάει να της πάρει τον άντρα, να πάρει το γαμπρό της. Μα δεν ντρέπεται λίγο? Πεπί, μπροστά, όχι ξύλο να τη κόψει, όχι αφήσει να κολλήσει. Ναι. Κάνε την κομμάτια, κούκλα μου. Δύο λεπτά, κυρία Μαρία μου τώρα. Και αν μπορείς, κυρία Μαρία, ακούστε με λίγο, η Κατερίνα είμαι. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Να πάει να τη κολλήσει, αφήσει και να την κάνει κομμάτια. Δεν τα εννοούμε αυτά. Όχι, να την κάνει ρεζίλη. Μάνα είναι αυτή. Τι μου λέτε? Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να μην ασχοληθεί και να προχωρήσει τη ζωή τη. Ακριβώ. Και τι θα κερδίσαμε την κοπέλα? Πείτε μου, τι θα κερδίσει? Κερδίσαμε την κάνει ρεζίλη. Πείτε μου εσείς, τι θα κερδίσει? Τίποτα, θα ηρεμήσει λίγο η κοπέλα. Αυτό, θα της φύγει μόνη της ο θυμός. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ θεωρώ όταν πάρεις να ασχολείσαι με κάτι σου φεύγει ο πόνος. Όχι όταν είσαι από πάνω και το σκαλίζεις. Δεν είναι έτσι, Κατερίνα, δεν είναι. Δεν είναι έτσι, παιδί μου. 30 χρονών κοπέλα είναι. Να πάει η μάνα της να της πάρει τον άντρα. Το ξέρω, να πάει στον ψυχολόγο να το συζητήσει, να ζητήσει βοήθεια. Όχι όμως να προσπαθεί να εκδικηθεί. Τον εαυτό της θα δηλητηριάσει. Σε ευτελίζει και τον εαυτό της. Αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Τι να σου πω. Λίγο οι κυρίες που έχετε πάρει τηλέφωνο, με έχετε λίγο μπερδέψει. Είναι δύσκολη η ιστορία. Όταν προδίδεσαι από τη μάνα σου, σύονται τα θεμέλια σου. Όταν είσαι 2 χρονών και κοιτάσαι εκεί πάνω τη μαμά, είναι ήρα, η θεά, ένα τεράστιο πράγμα. Και σε αυτή βασίζεσαι, να ζήσεις, να επιζήσεις, να φας. Όταν παθαίνεις αυτή την προδοσία από τη μαμά, είναι τεράστιο το σοκ. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα, η συγκεκριμένη, η μάνα της Πέπης, είναι μια άρρωστη γυναίκα. Και θα πρέπει να την δει έτσι. Θα ήθελα να κλείσουμε μια συμβουλή στην Πέπη, κυρία Μάρα. Όχι να την απορρίψει, να δεχτεί ότι η μάνα κάτι τρέχει με τη μάνα, να την πάει σε έναν ειδικό. Και να πάρει και μια, προφανώς, μια θεραπεία ή κάποια αγωγή, την οποία θα τη βοηθήσει τη γυναίκα να ξεπεράσει τα δικά της προβλήματα. Θεωρώ ότι κάτι τρέχει με την ψυχοσύνθεση της μάνας και αρκετά σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δύσκολα σήμερα και τα δύο. Σήμερα είναι δύσκολα, γιατί έχουν πάρει και οι κυρίες τηλέφωνο και λένε λίγο... Δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει. Λοιπόν, Φωτεινή μου, τι κάνεις? Καλημέρα, τι πώς κάνετε? Είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Μια πολύ ωραία μέθοδος, λοιπόν, Νεφερτίτης. Ουσιαστικά εξαφανίζουμε τις ρητίδες του λαιμού χωρίς χειρουργείο, χωρίς να είναι επεμβατικό. Έτσι. Και αποκλειστικά στην Dr. Πρίνου. Να εξηγήσουμε λοιπόν στις φίλες ποια είναι αυτή η μέθοδος και πόσο εξαιρετικά αποτελέσματα έχει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ λοιπόν είμαστε με την Νεφερτίτη Necklift, μια καταπληκτική μέθοδος, όπως είπες, μη επεμβατική, έτσι ανέμακτη. Το μοναδικό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε λοιπόν το όμορφο πρόσωπό σας, το λαιμό σας και το ντεκολτέ σας στα Dr. Prinu. Γιατί για ακόμα μία φορά πρωτοπορούν και φέρνουν λοιπόν αποκλειστικά σε όλη την Ελλάδα μια καταπληκτική θεραπεία. Για όλες εσάς λοιπόν τις φίλες μας, για όλους εσάς τους φίλους μας που έχετε τώρα πρόβλημα με το οβάλι του προσώπου σας. Βλέπετε λοιπόν το πρόσωπό σας, το οποίο έχει δυστυχώς χαλάρωση. Με το πέρασμα των ετών βλέπετε λοιπόν ότι το πρόσωπό σας δείχνει γερασμένο. Ο δέλεμός σας έχει αρκετές ρητίδες. Εδώ στην περιοχή αυτή, όπως λέμε, είναι τα δαχτυλίδια της Αφροδίτης. Εδώ λοιπόν τι θέλουμε? Νεφερτίτη Necklift. Αυτή είναι η καταπληκτική θεραπεία για να μειώσουμε λοιπόν τις ρητίδες στο λαιμό, για να δώσουμε ανόρθωση, σύσφυξη, αλλά και να δώσουμε και ένα υπέροχο ντεκολτέ. Διότι με την Nefertiti Necklift, αμέσως από την πρώτη κιόλας συνεδρία, εξαφανίζονται τα σημάδια του γύρατος, ειδικά στο λαιμό, το προγουλάκι φεύγει, δίνουμε σωστό περίγραμμα στο οβάλι του προσώπου μας, ανορθώνεται δηλαδή όλη αυτή η περιοχή. Εδώ ο λαιμός σας από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Πόσες συνεδρίες, Φωτεινή μου, από την πρώτη κιόλας? Από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Και δεν έχει σημάδια, δεν έχει τίποτα? Κανένα σημάδι, καθόλου πόνος. Από την πρώτη κιόλας στιγμή βλέπεις όλες αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες που θα σου δώσει κατευθείαν η Nefertiti Necklift. Αρκεί λοιπόν τώρα να καλέσετε στο 210 80 10.000 για όλη την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και
φυσικά μην ξεχνάμε την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, όπου εκεί σας περιμένουν τρία υπέροχα κέντρα στο 231-0256-254 τώρα. Μια προηγμένη θεραπεία θέλω να σου πω, Κατερίνα μου, γιατί ξέρεις κάτι, όντως τα πρώτα σημάδια του χρόνου που φαίνονται στο λαιμό μας και στον ντεκολτέ μας. Πόσους από εμάς δεν έχουμε ξυπνήσει το πρωί και βλέπουμε το λαιμό μας καταπονημένο και τον ντεκολτέ. Και δεν έχει να κάνει και με την ηλικία, το λέω συνέχεια. Η συγκεκριμένη θεραπεία ενδείκνεται για κοπέλες μικρότερες ηλικίες, μπορεί να έχουν και λίγο το προγουλάκι. Έτσι. Ή να έχουν θέματα με το λαιμό επειδή έχουν κάνει δίαιτες και έχουν χάσει κάποια κιλά. Λοιπόν, θέλω να με εξηγήσεις ξανά τη διαδικασία. Είναι με ένα μηχάνημα όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά με ένα μηχάνημα. Mm-hmm. Δίνονται λοιπόν δυνατότητα να μπουν μικροπεπτίδια και βιταμίνες, σύμπλεγμα βιταμινών σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτό είναι ξεκινώντας... το φανταστικό, ότι δεν δουλεύεται μόνο ο λαιμός. Βλέπουμε εδώ και το πρόσωπο. Βέβαια. Βλέπουμε εδώ και τις ρινοπαριακές. Βλέπουμε και το οβάλ να επανασχηματίζεται. Έτσι. Ο επανασχηματισμός λοιπόν του οβάλ, πλήρη ανόρθωση και σύσφυξη από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Σας το λέω γιατί η προηγμένη τεχνολογία των Dr. Prinu είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Νεφερτή την έκλειψη. Όλοι ξέρουμε φυσικά την Νεφερτίτη, αυτή την Αιγύπτια θεά. Τη θαυμάζουμε φυσικά και αυτόν τον υπέροχο λαιμό της. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές στάρ του Hollywood την εφάρμοζαν αυτή τη θεραπεία εδώ και 10 χρόνια. Το ίδιο πράγμα έχει κάνει και Αντζελίνα Τζολί, Τζένιφερ Άνιστον. Εδώ λοιπόν πρωτοποριακά την έχουμε λοιπόν αυτή τη θεραπεία μόλις λοιπόν εδώ στην Ελλάδα από τα Dr. Prinu. Γι' αυτό αξιοποιήστε τη μοναδική ευκαιρία, γιατί είναι και σε μια σούπερ προνομιακή τιμή για την επόμενη ώρα. Αξιοποιήστε λοιπόν μοναδικά την ευκαιρία και τηλεφωνήστε τώρα στο 210-80-10.000 για όλη την Ελλάδα. 231-0-256-254 για τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί πραγματικά το ίδιο πρωτόκολλο υπηρεσιών υπάρχουν παντού, σε όλα τα Dr. Prinu, όπου και αν πάτε. 210-80-10.000 και στο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί θα δείτε την προσφορά. Την προσφορά, η οποία είναι καταπληκτική, κορίτσια. Ωραία. Καταπληκτική, μην τη χάσει καμία, γιατί πραγματικά η Νεφερτίτη Neck Lift είναι εδώ για να μειώσει όλα αυτά τα σημάδια που αφήνει το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή τη χαλάρωση στο λαιμό μας, τη χαλάρωση στο οβάλ του προσώπου, αλλά και στο ντεκολτέ. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δείτε την προσφορά και σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. Do 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 do